Και οι boxers τι μου κάνετε, πως είσαστε? Το βίντεο αυτό αναφέρεται κυρίως πιο πολύ στο τέλος της χρονιάς του 2017, πράγμα το οποίο έχω να πω σε σχέση με πέρσι. Πιο πολύ τώρα είχαμε, ας πούμε, κάποτε ένα μικρόφωνο μέσα σε κάτι ακουστικά, το οποίο με αυτό μιλούσαμε, όχι τόσο πάρα πολύ καλά, και η κάμερά μας δεν ήταν και τόσο πολύ εξελιγμένη όσο είναι τώρα η σημερινή. Με βλέπετε πιο καλύτερα, και εδώ πάνω απ' όλα έχουμε και ένα ωραίο μικρόφωνο, το οποίο με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ όλο το 17, προκειμένου εγώ να μιλάω στα παιχνίδια, να μιλάω πιο όμορφα και καθαρά. Είναι το Razer Siren Pro, πάρα πολύ ωραίο, η Razer με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Και ακόμα εδώ πέρα και το κουτί μας είχε μεγάλες εξελίξεις. Κάναμε και τα upgrade μας, βάλαμε πάρα πολλά μέσα πράγματα. Όπως και γύρω-γύρω εδώ πέρα, αναπτύξαμε πιο πολύ το κανάλι μας σε εξοπλισμό πλήρη. Βάλαμε καινούριο γραφείο, βάλαμε καινούριο πληθωρολόγιο, μικρόφωνο όπως είπα τώρα. Οθόνες έχω βάλει 2 μέχρι στιγμής. Για να κάνουμε ακόμα και τα live stream μας που θα κάνουμε και καλά μετέπειτα του χρόνου του 2018. Τώρα, όσον αφορά το 2017, έχω να πω ήταν μια χρονιά η οποία. Πιο πολύ παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Σχεδόν πιο πολύ, όχι τα διπλάσια, τα τριπλάσια, τα δεκαπλάσια. Βάλαμε πάρα πολλά παιχνίδια μέσα. Γιατί πέρσι πιο πολύ είχα παρουσιάσει μια ωραία κάρτα γραφικών, η οποία αυτή, ας πούμε, ξεκλείδωσε όλα τα παιχνίδια τα οποία εγώ τους νέους τίτλους ήθελα να βάλω στο κανάλι μου. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, το χάρηκα. Και έτσι λοιπόν, όχι μόνο βάλαμε παιχνίδια καινούργια, βάλαμε, ας πούμε, και πιο πολλές συνθέσεις στο κανάλι, αλλά. Έχω να πω κάτι το οποίο ξέχασα να πω στην αρχή. Είχα πει πέρσι πιο πολύ ότι θα έβαζα ακόμα και άλλα προγράμματα, θα τα εξηγούσα να τα κάνω tutorials, πράγμα το οποίο δεν το έκανα. Εδώ οφείλω μια συγγνώμη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαβάζεις και να δουλεύεις ταυτόχρονα, γιατί κουραζόμουν πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πτώμα από τη δουλειά, δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν μπορούσα να φτιάξω τα tutorials. Έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση πάνω απ' όλα, πιο πολύ, ας πούμε, να τα καταργήσω από το κανάλι μου, όλα αυτά τα tutorials που είχαμε κάνει όσον αφορά το Photoshop και το 3D Studio Max. Πάρα πολλούς βοηθούσαν, αλλά δύσκολο να το συνεχίσω, γιατί πρέπει πάνω σε αυτό, ας πούμε, να διαβάζεις πάρα πολύ, να εκπαιδεύεσαι ο ίδιος, ας πούμε, για να τα παρουσιάζεις στο κανάλι σου, να τα αναλύεις, να βρίσκεις, ας πούμε, τις πιο πολλές λεπτομέρειες, να απαντάς στις απορίες. Δεν είχα χρόνο, πάρα πολύ δουλειά, δούλευα από το πρωί ως το βράδυ, πραγματικά κάθε χρήμα το οποίο έβγαζα, εγώ πιο πολύ έβαζα ένα καινούργιο πράγμα, ας πούμε, αντικείμενο, εξοπλισμός, να το πούμε έτσι, για το κουτί μου εδώ πέρα. Έβαζα πιο πολύ καινούργια παιχνίδια στο κανάλι μου, πιο πολύ το ευχαριστιόμουν έτσι. Έτσι, ας πούμε, λέω, ας τα αφήσω, λέω πιο πολύ τώρα τα tutorials, δεν χρησιμεύουν και πάρα πολύ. Είναι μεν κάνεις ένα μάθημα, πάνω σε αυτό μαθαίνεις κάποια πράγματα, αλλά λέω, ας το καλύτερα, ας πάρεις ένα βιβλίο, ας δεις κάποια άλλα tutorial για να μάθεις πάνω σε αυτά. Γιατί εγώ έτσι στην ουσία και εγώ έτσι έμαθα, πιο πολύ από τα tutorials πιο πολύ που διάβαζα έβλεπα από τους άλλους και τα βιβλία που διάβαζα ήθελα να πω. Τώρα, στο κανάλι μας ακόμα βάλαμε πιο πολύ φέτος horror παιχνίδια. Όπως ακόμα βάλαμε και συνθέσεις υπολογιστών, που πάνω σε αυτό, ας πούμε, ήμουνα εγώ και ο μάγος, που τον ξέρουμε ποιος είναι ο μάγος, το λέω και στις συνθέσεις υπολογιστών, βγαίνει αυτός έξω, πάει βρίσκει τα διάφορα αντικείμενα, διάφορα κομμάτια, τα φέρνει σε μένα, τα αναλύουμε, φτιάχνουμε το σύστημά μας, το εξηγούμε, λέμε την τελική τιμή που έχει στο τέλος. Θα τα πούμε και τώρα στη συνέχεια το τι έπαιξε με τις συνθέσεις υπολογιστών, γιατί υπήρξαν κάποια ψιλοπροβληματάκια όσον αφορά πιο πολύ για τη σύνδεση που έφτιαχνα, για την τιμή, ακόμα και για αυτά που έλεγα. Θα τα πούμε μετέπειτα. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω πιο πολύ να λέω όσον αφορά τα free τα παιχνίδια τα οποία βάλαμε στο κανάλι μας. Υπήρξαν κάποια παιχνίδια τα οποία δεν χρειαζόταν πληρωμή, χρειαζόταν πολύ απλά μια απλή εγκατάσταση. Έτσι, ξεκίνησα με ένα ωραίο, εντάξει, θα τα πω μπερδεμένα, γιατί τα έχω βάλει με τη σειρά, ήταν κυρίως πολύ το Battleborn. Battleborn, ένα παιχνίδι κυρίως πολύ που ήταν μια ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα κυνηγούσε τους κακούς, πήγαινε σε διάφορους πλανήτες, είχε εκεί πέρα και έναν καθηγητή. Όταν το έπαιξα, μου θύμισε πάρα πολύ Marvel. Μου θύμισε πάρα πολύ Spider-Man, όπως είχα παίξει πέρσι, ας πούμε. Το χάρηκα πάρα πολύ, αν και για free παιχνίδι. Δεν ήθελα να το συνεχίσω, απλά ήθελα πιο πολύ να το παρουσιάσω. Όπως, ας πούμε, και το demo, τα παιχνίδια τα οποία θα τα πούμε μετέπειτα. Τα free τα παιχνίδια τα έπαιρνα, δεν ήθελα να τα κάνω σειρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Απλά ήθελα πιο πολύ να δείξω μια αρχή γι' αυτό. Να δούμε, να το παρουσιάσουμε, να δούμε πώς είναι. Αυτό το παιχνίδι κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις, θέλω να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ξαναλέω. Είχε ωραίες περιπέτειες, ωραία όπλα. Πολύ καρτουνίστικο ήταν.
Θύμιζε ψηλό, θύμιζε πάρα πολύ, ας πούμε, και ένα Doom. Θα το πούμε μετέπειτα για το Doom. Το Doom πραγματικά το χάρηκα πάρα πολύ. Θα πούμε γι' αυτό μετά. Τώρα, το Battleborn διατίθεται ακόμα και αυτό το οποίο ο καθένας μπορεί να, ας πούμε, να το κατεβάσει, να το παίξει, να το κάνει και σειρά. Εγώ μέχρι εκεί το άφησα. Αυτά όσον αφορά το Battleborn. Το Einar. Θύμιζε πάρα πολύ God of War. Στην ουσία ήταν ένας κύριος ο οποίος και καλά είχε πέσει στην πατρίδα του εκεί πέρα, ας πούμε, ένας βράχος ο οποίος μετέτρεψε όλους τους κατοίκους του εκεί πέρα σε ζόμπι. Το οποίο ο Einar και καλά τώρα κυνηγούσε να φτάσει στο βράχο αυτό, να τον καταστρέψει, για να σώσει τους συμπολίτες του. Αλλά το έφτασα σε ένα σημείο, δεν το προχώρησα παρακάτω, γιατί είπαμε, ρε φίλε, εντάξει, θα βγάλεις έναν εχθρό, θα βγάλεις και ένα boss fight, το οποίο αυτό το boss fight θα είναι δύσκολο, αλλά δέει ο boss fight σε μία πίστα για την τερματίσεις είναι δύσκολο. Δεν νικιούνται εύκολα αυτοί. Οπότε λέω, το άφησα σε ένα σημείο και όπως είπα και στο επεισόδιο αυτό, στο τέλος λέω, παιδιά, μέχρι εδώ, δεν μπορώ παραπάνω, ό,τι και να κάνω συνεχώς θα το χάνω. Οπότε λέω, άστο μέχρι εδώ πέρα, το παρουσιάσαμε το παιχνίδι, τέλος. Einar. Μετά, είχαμε βάλει στο κανάλι, γενικά μιλάω στο πληθυντικό γιατί είμαι εγώ και ο μάγος, άσχετα που δεν τον βλέπετε, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί στη συνθέση υπολογιστών. Μόνο εκεί πέρα και πού σε κάνα παιχνίδι. Στο μέλλον έχουμε να δούμε πάρα πολλά όσον αφορά εμένα και για το μάγο. Όπως έλεγα λοιπόν, Heroes of Paragon. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει πάρα πολύ Age of Empires ή World of Warcraft. Ένα παιχνίδι στρατηγικής. Μαζεύεις κάποια εκεί πέρα ανθρωπάκια, φτιάχνεις πολέμιστες, φτιάχνεις σπίτια, πας ενάντια στον κακό. Ήδη θυμίζει, όπως ξαναλέω, πάρα πολύ Age of Empires, δεν έχω να πω πάρα πολλά πάνω σε αυτό. Έχει μεγάλη περιπέτεια, είναι μεγάλο παιχνίδι. Μπορείς να παίξεις, ας πούμε, να φτιάξεις μια στρατηγική, να φτιάξεις το στρατόπεδό σου, να εκπαιδεύσεις, να φτιάξεις όπλα και να συνεχίσεις προκειμένου να νικήσεις τον κακό. On Raid ήταν κυρίως ένα παιχνίδι το οποίο θύμιζε πάρα πολύ τον Rayman. Δεν ήταν περίπου ο Rayman, απλά επέλεγες τον οποιοδήποτε εκεί πέρα παίχτη που σου έδινε το παιχνίδι, κουβαλούσε ένα όπλο και απλά πήγαινε εκείνος και πιο πολύ σε διάφορα μέρη, σε διάφορες πίστες, προκειμένου με ένα όπλο γερό εκεί πέρα να νικήσει τους εχθρούς. Είχε ωραία φωνή, ωραίο, ας πούμε, feeling, η προφορά του πάρα πολύ που έλεγε το οτιδήποτε εκεί πέρα την ώρα που νικούσε έναν εχθρό, εμένα, ας πούμε, πιο πολύ με εξήταρε, μ' άρεσε το γούσταρα και έτσι με ενθάρρυνε πιο πολύ, ας πούμε, να το παίξω κι άλλο. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά πολύ πάνω στον Raid. Είναι ωραίο παιχνίδι free. Ο καθένας πιο πολύ μπορεί να πάει να το κατεβάσει. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, πιστεύω, πάλι κι αυτό. Αλλά και δράση και περιπέτειας, που σε φτάνει σε ένα σημείο και μετά πάλι αλλάζεις χαρακτήρα και να σε έχεις και καλά να νικάς τους κακούς. Τα free τα παιχνίδια έτσι είναι. Skyforge. Θύμιζε, ας πούμε, το Skyforge ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσες με αυτό, με μια ομάδα στρατηγικής, είχε και μάγους μέσα, είχε και όπλα. Ξεκινούσες, κυνήγαγες τον κακό, βοηθούσες τους φίλους σου. Και πάνω απ' όλα μετά φτάσαμε σε ένα σημείο που απλά εκεί πέρα γινόταν μια εκπαίδευση. Άλλαζες χαρακτήρες, σε εκπαιδεύανε. Εντάξει, θύμιζε πάρα πολύ το, ρε παιδιά, το Soul Calibur, να το πω έτσι. Νομίζω. Αυτό νομίζω θύμιζε. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο που το έφτασα εκεί πέρα που μπορούσε, ας πούμε, και σε εκπαιδεύανε για να μάθεις νέες δυνατότητες για να συνεχίσεις, εκεί κάπου κόλλησα και λέω, άστο εκεί πέρα. Το παρουσιάσαμε, κάναμε την αρχή μας. Ωραίο ήτανε, δεν λέω όχι. Είχε όπλα, είχε ξύφ, είχε ξεκούρια, είχε και άλλες δυνάμεις. Σαν διαστημάνθρωποι ήμασταν εκεί πέρα. Και τέλος πάντων, φτάσαμε εκεί πέρα στη βάση μας και εκεί πέρα πάνω στην εκπαίδευση. Κάπου εκεί κόλλησε το παιχνίδι και λέω, εντάξει, το δείξαμε. Μέχρι εκεί. Αυτά πιο πολύ όσον αφορά τα free τα παιχνίδια. Βάλαμε αυτά τα free τα παιχνίδια. Όσα βρήκα, όσα μπόρεσα να βρω. Μετέπειτα από εκεί και πέρα, ας πούμε, βγαίναν και άλλα παιχνίδια και άλλοι τίτλοι. Έπαιζα μεν και τους παλιούς. Γιατί ήθελα να θυμηθούμε και τα παλιά. Και τα βάζα πιο πολύ για να αναπτύξω το κανάλι μου. Τώρα. Αυτά ήταν τα free τα παιχνίδια. Τα demo μόνο δύο βρήκα. Γιατί. Έψαχνα, δεν έβρισκα κάτι ενδιαφέρον. Υπήρχαν και άλλα demo παιχνίδια, δεν λέω όχι. Αλλά ήθελα πιο πολύ κάτι καλό και ωραίο προκειμένου, ας πούμε, να αξίζει τον κόπο να το παρουσιάσω. Π.χ. δεν με ενθάρρυνε και τόσο πολύ να το παρουσιάσω το Hellpoint, γιατί το Hellpoint ήταν στην ουσία μάγους, να το πω αυτό το πράγμα. Μαγικό ήταν, ήμασταν εξωγήινοι, ήμασταν στο απέραντο διάστημα εκεί πέρα. Προχωράγαμε μέσα σε ένα διαστημόπλαιο προκειμένου, ας πούμε, εμείς να βρούμε μια λύση, δεν ήξερα ποια είναι η λύση. Το έχανες μεν όμως και σε ξαναγίναγε πίσω στο checkpoint που είχες κάνει 2-3 χιλιόμετρα πιο πίσω και έπρεπε πάλι από εκείνο το σημείο πάλι να ξαναξεκινήσεις, ας πούμε, να φτάσεις όπου έφτανες τέλος πάντων. Αλλά η ταχύτητα του παίχτη που έπαιζες δεν ήταν αρκετά γρήγορη, τα όπλα μηδαμινά. Οπότε θεωρώ πως αυτό το Hellpoint δεν ήταν και τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι.
αν και για demo, εντάξει, το κανονικό το παιχνίδι δεν ξέρω, μπορεί να είναι διαφορετικό. Αλλά εμένα δεν με ενθουσίασε και πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Αλλά λέω, εντάξει, ας το βάλω, γιατί δεν ήξερα πώς ήταν, αλλά με το που το έπαιξα, λέω, αδύνατον, ας τα αφήσουμε. Τώρα, Hollow. Ένα παιχνίδι, το Hollow, που ήταν και αυτό demo, αυτό ήταν ωραίο παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ horror. Γι' αυτό το έβαλα, ας πούμε, στην κατηγορία των horror, αν και για demo. Ξεκινούσες μέσα σε ένα διαστημόπλιο, στο διάστημα πάλι, λες και έπαιζες άλλη ένα ήταν αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολλά ζόμπι, ζόμπι, τέρατα, τι ήταν αυτά τα πράγματα, τα κυνηγούσες με εκεί πέρα με το όπλο, να τα νικήσεις και σε κυνηγάνε και αυτά. Δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη αποστολή που να μου πει, ξέρεις κάτι, αυτό θα κάνεις, εκεί θα πας και θα κάνεις αυτό. Πού και πού χανόμουνα και λέω, πού πάμε τώρα, τι κάνουμε. Και έτσι κάπου, κάποια στιγμή εγώ εκεί πέρα το σταματάω και λέω, παιδιά, έπαιξα ένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, λέω τέρμα, ως εδώ. Αυτά πιο πολύ όσον αφορά τα demo τα παιχνίδια. Τώρα, θέλω πιο πολύ, θα πάμε τώρα στα βασικά τα παιχνίδια. Θα τα πούμε όλα, από ποια παιχνίδια ξεκινήσαμε από την αρχή του χρόνου, από το Γενάρη μέχρι τώρα το Δεκέμβριο, θα τα πω μπερδεμένα, δεν πειράζει. Δεν τα έχω βάλει με τη σειρά, δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ σειρά. Αν ξεχάσω κάτι, δεν πιστεύω να το ξεχάσω, εντάξει, λοιπόν. Πρωτού ξεκινήσω να πω τα βασικά παιχνίδια τα οποία παίξαμε. Υπήρξε μια στιγμή στο κανάλι μου που είχα βάλει, ας πούμε, το Lords of the Fallen. Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδάκι μου. Μαγικά. Έχεις τα ξύπη σου, έχεις τα τσεκούρια σου, έχεις τους μάγους σου, έχεις, ας πούμε, τα boss fights που πρέπει να τα κάνεις. Αλλά όχι τόσο πολύ δύσκολη. Τόσο πολύ δυσκολία, ήθελα να πω. Πάρα πολύ δύσκολη boss fight. Δηλαδή, όταν έφτανες σε ένα τερματισμό μιας πίστας, όταν έφτανες π.χ. σε ένα σημείο και έλεγες από εδώ πέρα δεν περνάς. Εάν δεν νικήσεις το boss fight, εκεί να σας πω κάτι, για να νικήσεις ένα boss fight σου βγαίνει το λάδι. Πραγματικά, έπρεπε να κάνεις πολλές μανούβρες, να ασχοληθείς 3-4 ώρες, 5 για να νικήσεις ένα boss fight και λέω, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είπαμε να νικήσουμε ένα boss fight, εντάξει δεν λέω όχι, αλλά όχι τόσο πολύ δύσκολος. Και έτσι μπορεί να έκανα 2 επεισόδια, αλλά πιστέψτε με, μέχρι να βγουν αυτά τα επεισόδια, είδα και έπαθα. Και έτσι, τι είπα τώρα, πήρα την απόφαση πάλι και λέω, τα διαγράφω το κανάλι. Αυτά τα 2 επεισόδια, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το συνεχίσω. Θέλω, ας πούμε, να παίζω μια πίστα, το οποίο η δυσκολία του να είναι μέχρι ένα σημείο. Ούτως ώστε εγώ μετέπειτα να συνεχίσω και να βγάζω και άλλα επεισόδια. Δεν μπορώ εγώ να τρώω μια μέρα, άντε και 2-3 μέρες για να νικήσω εγώ ένα boss fight, για να βγάλω ένα επεισόδιο. Και έτσι λοιπόν, το Lords of the Fallen μας εγκατέλειψε δυστυχώς. Μετά, ας πούμε για κάτι καλό. Το Mage of Mistralia. Θύμιζε, όπως έχω πει και στα επεισόδια του Mage of Mistralia, πάρα πολύ Legend of Zelda, ειδικά το Wind Waker. Ένα παιδικό παιχνίδι που βγήκε φέτος, το 17, ήταν κυρίως μια κοπελιά μάγισσα, Mage, η οποία αυτή και καλά την είχαν εκπαιδεύσει, αλλά η κυρία σιγά σιγά αναχτούσε τις δυνάμεις της. Υπήρξε μια έκπληξη, μια έκλειψη ηλίου, το οποίο εκεί πέρα ο κακός, εκεί πέρα όπως είδαμε, ήταν εκείνος ο βασιλιάς που είχε φέρει κάτι φρουρούς μαζί του, τα είχαν πάει στο κάστρο, ο οποίος και καλά ήθελε να αποδείξει ότι οι Mages της Mistralia, όλες αυτές εκεί πέρα της περιάδας, της περιοχής, ήταν οι κακοί εκεί πέρα που κάναν τα μαγικά τους. Που βέβαια δεν ίσχυε αυτό το πράγμα, ίσχυε το αντίθετο. Αλλά η κυρία αυτή κατάφερε και απέδειξε ότι καλά οι Mages δεν είναι κακοί, γιατί στο τέλος, όταν πήγες στο Dark Tower, πραγματικά εκεί πέρα είδες ποιος ήταν ο κακός. Γιατί κουβαλούσαμε μαζί μας πάντοτε ένα βιβλίο, το οποίο εκεί μέσα, ας πούμε, υπήρχε ο κακός που έμαθε όλα τα μυστικά στην κυρία αυτή, τη μαγισούλα μας, προκειμένου και καλά να φτάσει σε ένα σημείο ο κακός από το βιβλίο να πάρει τον εκπαιδευτή της, τον αρχηγό των Mages, όχι εκπαιδευτή της, να πάρει τον αρχηγό των Mages και να μπει μέσα του και να αποκτήσει ένα νέο σώμα. Πιστεύω θα βγάλουν και Mage of Mistralia 2. Αν βγάλουν 2, εμείς εδώ θα είμαστε Game Boxers, να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, να το παίξουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού, παίξαμε πάρα πολλές πίστες, πήγαμε σε βουνά, πήγαμε στην έρημο, πήγαμε μέσα στα ορυχεία, μέσα να βρούμε, πήγαμε και σε νεκροταφεία να βρούμε τον Mage, τον βασιλιά τον παλιό. Τα boss fights πραγματικά θυμίσαν πάρα πολύ, ξαναλέω, Legend of Zelda, ειδικά το Wind Waker, γιατί ήταν πάρα πολύ παιδικό το παιχνίδι. Δεν θέλω να πω άλλα πάρα πολλά, το Mage of Mistralia άξιζε. Μετά, το Metal Gear Rising, ο Raiden, ο Jack, το είχα παίξει από παλιά, στο πούμε αυτό το πράγμα το παιχνίδι, αλλά ήθελα να το βάλω στο κανάλι μου, για να το έχω εκεί πέρα μέσα,
για να παρουσιάσω ακόμα ένα παιχνίδι. Έλεγα το εξής, γιατί να το ξαναβάλω μέσα, γιατί ήθελα να το ξαναπαίξω, να ξαναζήσω την περιπέτεια. Ωραία μουσική, ωραία όπλα, ο Raiden ωραίος. Όλα εκεί μέσα με τα ρομπότ μου αρέσαν, ειδικά τα boss fight, ειδικά πραγματικά στο τέλος, που είχαμε εμείς και καλά να νικήσουμε τον τελικό, ο οποίος τον τελικό και καλά δεν νικιόταν εύκολα, έπρεπε εμείς να πάρουμε το σπαθί ενός ας πούμε κακού φίλου μας που έγινε στο τέλος, για να νικήσουμε τον boss fight το τελικό. Το οποίο βέβαια και ο σκύλος μας βοήθησε πάρα πολύ, προκειμένου με τον τάδε κωδικό να ενεργοποιήσουμε το σπαθί για να νικήσουμε τον κακό στο τέλος. Αλλά πραγματικά ο Raiden πέρασε πάρα πολλά, αν και ήταν cyborg, όταν και καλά του είχε μια μαχαιριά ένας από το boss fight εκεί πέρα, ξύπνησε μέσα το κακό ο Raiden και κάπου εκεί πέρα μετά όλους τους θέριζε. Ήταν και καλά ας πούμε ο χασάπης του παιχνιδιού. Metal Gear Rising λοιπόν. Το Minecraft. Θα το πω από τώρα το Minecraft γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Το Minecraft πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το ξεκίνησα πέρσι, ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στα 53 επεισόδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φτάσει 53 επεισόδια. Έχω φτιάξει πάρα πολλά. Και πραγματικά όταν ανοίγω εγώ ένα επεισόδιο, δεν το ανοίγω μόνο για να χαβαλεδιάζω. Λέω, έφτιαξα αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, έχω μια αποστολή. Δεν έφτασα ούτε τα 80 ούτε τα 100. Ευελπιστώ πάρα πολύ του χρόνου να το κάνουμε 100 στάρα. Γιατί δεν μπορούσα συνεχώς να ασχολούμαι με Minecraft, έπρεπε να βάλω και άλλα παιχνίδια στο κανάλι μου. Οπότε, στο Minecraft πιο πολύ, μείναμε στο σημείο στο οποίο φτιάξαμε ένα τελικό σπίτι στην άλλη μεριά της, μιας άλλης περιοχής. Όπως είπα και στο επεισόδιο, πιο πολύ εκεί πέρα ήθελα να φτιάξω ένα νέο σπίτι προκειμένου εκεί πέρα να αλλάξουμε καταφύγιο και να φτιάξουμε και άλλα εκεί πέρα πράγματα. Δεν θα ξεχάσουμε το παλιό. Στο παλιό θα γυρνάμε για να θυμόμαστε και τα παλιά, γιατί έχουμε και εκεί πέρα εκκρεμότητες. Αλλά ας μην μένουμε σε εκείνο το σημείο συνέχεια, γιατί θα αρχίσουμε να βαριόμαστε. Ας πάω κάπου αλλού, να ανακαλύψω νέα πράγματα, νέα mining, να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Βγήκαν 53 επεισόδια, ξαναλέω. Ευελπιστώ, ξαναλέω και το εύχομαι να το φτάσουμε στα 100. Θα το προσπαθήσω. Minecraft λοιπόν. Rayman Origins. Rayman Origins πραγματικά θύμιζε περίπου το Rayman Legends, αν και δεν είχε τις μουσικές, αν και δεν είχε ας πούμε και άλλες πίστες πιο νέες, αλλά ήταν περίπου σαν το Origins. Το Origins απλά ο Rayman ξεκινούσε γυμνός από δυνάμεις και απλά σε κάθε πίστα που προχωρούσε έπρεπε να σώσει μια γοργόνα, πριγκίψα, δεν ξέρω τι να είχαν τα πράγματα, τα ξωτικά, αυτές οι γυναίκες, προκειμένου να του δώσουν τις δυνάμεις του για να μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη πίστα. Και μετά στο τέλος τι λέγανε και καλά, προκειμένου εμείς να ανοίξουμε το final door για να πάω στον κακό. Ο κακός τι ήτανε? Ήταν μια μάγισσα, άντρας γυναίκα δεν ξέρω τι ήτανε, μάγος μάγισσα. Του φύγε το καπέλο, του φύγε η περούκα. Παίξαν και λίγο χορό εκεί πέρα οι άνθρωποι στο τέλος, αυτά τα ζώα εκεί πέρα. Τον κυνηγούσαμε, καταστρέψαμε το ορυχείο του, τον πλανήτη εκεί πέρα που ήταν, ξαναγυρίσαμε στην αρχή, ροχαλίζανε και τρώγανε. Αλλά αν μου έλεγε ανάμεσα σε Rayman Origins και Legends, πιο πολύ θα προτιμούσα το Legends. Το Legends είναι πιο ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά το Origins δεν ήταν και κακό, είχε την πλάκα του. Rayman Origins λοιπόν. Resident Evil 5. Resident Evil 5, το 5 λίγο στο τέλος μου τα χάλασε. Και πού στο μεσοδιάστημα πάλι μου τα χάλασε. Κόλλησε το παιχνίδι. Χάλασε το παιχνίδι. Κάτι συνέβηκε. Ρε το ξανά έκανα επανεκκίνηση. Ρε το ξανά βάζα. Ρε μπας και έφταιγε κάτι άλλο. Στο τέλος πραγματικά το τερμάτισα σε ένα σημείο που δεν μ' άρεσε. Δηλαδή δεν είδαμε τον Wesker σαν final boss. Είχαμε φτάσει στο πλοίο και έπρεπε και καλά εμείς να δούμε έναν ουρομπόρος σαν boss fight στο πλοίο, γιατί ήξερα ποια είναι η συνέχεια. Το είχα ξαναπαίξει παλιά σε PlayStation το Resident Evil 5. Ψέματα, Xbox 360 το είχα παίξει το Resident Evil το 5. Δεν το φτάσαμε προς το τέλος και το είπα και όλος ότι υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και έτσι το τερματίσαμε ακαριά και άξαφνα. Αλλά πάντως σαν Resident Evil 5 είχαμε τον Chris Redfield, που πραγματικά έχει αρχαία ιστορία αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά από το 90 και που είχα παίξει το πρώτο Resident Evil όταν ξεκίνησα σε PlayStation 1 το Resident Evil, θυμάμαι, πραγματικά τρόμαξα. Ήμουνα και μικρός τότε, αλλά τώρα βλέπω ότι Resident Evil 5 όπως και Resident Evil 6, που το Resident Evil 6 τι σου έλεγε καλά, ας πούμε, ή διαλέγεις τον Leon, ή διαλέγεις τον Chris Redfield, ή διαλέγεις καλά, ας πούμε, την άλλη την Oda Wang, όπως τη λέγανε αυτή εκεί πέρα την Κινέζα, που και καλά πηγαίνανε εναντίον ενός ανθρώπου που έφτιαχνε ας πούμε το αέριο για να κάνει τους ανθρώπους ζόμπι εκεί πέρα. Είχε μεγάλη περιπέτεια, ειδικά σαν Λίον Κέννεντι, που ξεκίνησε ας πούμε να βρει τον πρόεδρο, τον πρόεδρο τον χάσαμε, τον φάγανε τα ζόμπι και μετά κυνηγούσε τους άλλους και για να πάρει μια εκδίκηση. Ο καθένας στο Resident Evil 6 είχε την ιστορία του.
Θα πας με τον Chris Redfield, θα έχεις αυτή την ιστορία. Θα πας με τον Leon, αυτή την ιστορία. Θα πας με την Όντα, αυτή την ιστορία. Αυτή, θα έχει γυναίκα αυτή την ιστορία. Ο καθένας έχει την ιστορία του. Εσύ επέλεγες ποιον θες σαν χαρακτήρα να συνεχίσει και να ξεκινήσει το Resident Evil 6. Πραγματικά έχω να πω, το χάρηκα πάρα πολύ το Resident Evil 6 σε σχέση με το 5. Το 5 σας ξαναλέω, ωραίο ξεκίνησε, ωραίο ήταν, αλλά στο τέλος μας τα χάλασε. Το 6 όμως δυστυχώς μας κάλυψε τη λύπη μας και μας έδωσε χαρά. Πάρα πολύ χαρά. Rise and Shine. Rise and Shine, ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε προκειμένου, όταν έγινε η εισβολή των εξωγήινων εκεί πέρα μέσα στην πόλη και καλά στο σχολείο του, έσκασε μύτη και καλά ο Σάιν ένα πιστόλι, το οποίο γίνανε ας πούμε αυτή η ομάδα για να πάνε ενάντια στους κακούς. Είχε ένα κακό ελάττωμα αυτό το παιχνίδι. Λίγο να σ' ακουμπούσε ας πούμε ένας πυροβολισμός από έναν εχθρό, λίγο να σ' ακούμπα για κάποιους άλλους, πέθανε σαν καριά απότομα. Δεν σου δίνει αυτό το παιχνίδι πιο πολύ τη δυνατότητα να έχει και άλλες δυνάμεις. Αλλά μετέπειτα ας πούμε μπορεί να σου δίνανε μία-δύο γραμμές, αλλά αυτές τις τρώγανε γρήγορα οι εχθροί σου. Υπήρξαν και πάρα πολλά μυστικά, τα οποία ας πούμε σε ένα επεισόδιο έλεγα, ήμουνα σε ένα βράχο σαν νεκροταφείο, με το που περνούσε σε σκότωνε. Λες τι θα κάνω, το αφήνω να κάνω τη θάρρη, να γίνω ό,τι πρέπει, κατακυλούσε εκεί πέρα το κεφάλι, μας ξαναεπανέφερε ο Σάιν. Και κάπου εκεί λες, όπα συνεχίζουμε. Στο Rise and Shine τι πολεμούσαμε, σαν Final Boss είχαμε τον πατέρα μας. Ο πατέρας του Rise εκεί πέρα, ήταν ο τελικός, ήταν η αιτία που ξεκίνησε όλος αυτός ο πόλεμος. Που και καλά στο τέλος, ο Ράις πήγε σε ένα υπολογιστή, εφόσον έβαλε τον Σάιν πάνω σε ένα κουμπί για να ανοίξει και καλά την πόρτα το Final Door, και διέγραψε όλους τους εχθρούς και μαζί και τον πατέρα του. Τραγική ιστορία λοιπόν. Rise and Shine. Watch Dogs 2. Έχω κάτι σε υπολογιστή, έχω παίξει με το κινητό, laptop, tablet, τα πάντα, αλλά πραγματικά αυτό το παιχνίδι μου έδωσε να καταλάβω ένα πράγμα, ότι τα πάντα γύρω μας, ένας υπολογιστής, ένα κινητό, ένα tablet, ποτέ δεν είναι ασφαλή. Κάποια στιγμή θα σκάσει ένας hacker, cracker, όπως τους λένε, θα σου πάει τα δεδομένα σου, και αυτό και στη σημερινή εποχή υπάρχει πιο πολύ, γιατί καθένας θα κατάει ένα κινητό, καθένας θα παίζει με τον υπολογιστή του, δεν ξέρεις πότε θα σου τύχει ένας ιός. Μπορεί να είναι ένας προγραμματιστής από πίσω και να σου κλέβει απλά πιο πολύ δεδομένα. Το Watch Dogs το 2, το Watch Dogs το 1 δεν το είχα παίξει. Δεν είχα την δυνατότητα και λέω, εφόσον βγήκε το Watch Dogs το 2, ας παίξω αυτό, ας το Watch Dogs το 1, είναι παλιό λέω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορώ να το βάλω γι' αυτό μέσα, άμα μου κάτσει η τρέλα. Στο Watch Dogs το 2 ήταν μια ομάδα εκεί πέρα hackers, η οποία μετά ήρθε και, άλλο ένα ακόμα μέλος στην ομάδα, ένα ωραίο, ένας μεγάλος εκεί πέρα μπάρμπας, ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ εμάς, προκειμένου να αναχτίσουμε και άλλο πιο πολύ, να βαθύνουμε τις γνώσεις μας πάνω πολύ στον προγραμματισμό. Είχε πολλές αποστολές, βγήκανε 20 επεισόδια όσον αφορά το Watch Dogs το 2. Πραγματικά είχε τόσα πολλά που λέω, έτσι και το τραβήξω το σχοινί, να ασχολιέμαι πιο πολύ με μικροαποστολές, λέω παιδιά εδώ θα ξημερώσουμε. Οπότε λέω, κάνε μόνο τα βασικά, το main mission, αν και έκανα λίγο στην αρχή εκεί πέρα ας πούμε και άλλες αποστολές, μικρές, λέω εντάξει ας αφήσω πιο πολύ να κάνω το main mission για να βγει ας πούμε, να βγουν τα επεισόδια, να βγει το παιχνίδι, να το τερματίσουμε ωραία και όμορφα. Αλλά πραγματικά στα τελευταία επεισόδια που ας πούμε, όχι είχα κάραμε απλά τα κινητά, πήγαμε στο διάστημα, επειδή βάλαμε μια μετρική πλακέτα σε έναν πύραυλο και μπορούσαμε να ελέγχουμε τους δορυφόρους. Με αυτόν τον τρόπο π.χ. καταφέραμε, παγιδέψαμε όλους τους δορυφόρους, όλο τον πλανήτη χακάραμε, βάφαμε σε τείχους το dead sec, όλα τα πάντα, και στο τέλος τον είχαμε κλείσει στη γωνία το final boss, έναν κακό εκεί πέρα που πραγματικά ήταν σαν να του είχες κάνει ρουά ματ, σαν να του είπες και καλά είσαι κλεισμένος στη γωνία, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έχουμε χακάρει τα πάντα σου, τα πάντα ό,τι έχεις, του σερβερ σου. Δηλαδή πραγματικά είχα πάει σε ένα επεισόδιο, θυμάμαι, που μπήκα σε ένα δωμάτιο με κάτι γιγάντιους κτίρια servers, λες και ήτανε Matrix. Έτσι και έβλεπα το Matrix, που και καλά μπήκα εγώ εκεί μέσα για να κάνω το hacking, για να μπορέσω εγώ να χακάρω τον κακό, και τα κατάφερα μετά από τιτάνια προσπάθεια. Γιατί μερικά σημεία που ας πούμε ήταν κάτι γραμμές που γίναγες ας πούμε τα στρογγυλά για να τα συνδυάσεις για να περάσει μπλε γραμμή και ήταν λίγο δύσκολα. Βέβαια υπήρχαν και μερικές στιγμές που ας πούμε με εκεί ας πούμε boss fight που είχαμε, όχι boss fight, άμα μου έλεγε το παιχνίδι να πας να σκοτώσεις κάποιον ή να τον εχακάρεις, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήθελε υπομονή και κάποια στιγμή εκεί πέρα, ας πούμε, έκοβα εγώ μερικά στιγμιότυπα από το βίντεο για να το δείξω και καλά, το προχώρησα.
Έτσι έκανα να πάω σε όλα μου τα επεισόδια. Δεν ήθελα, ας πούμε, να δείχνω τους θανάτους, την πόση ώρα έτρωγα μέχρι να ξεκινήσω να προχωρήσω. Ήταν χρονοβόρο και κουραστικό. Watch Dogs το 2. Στο τέλος το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και θέλω να ξαναβγάλετε, αν μπορείτε, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε αυτό το πράγμα, βγάλετε και ένα Watch Dogs 3, θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Εντάξει, εφόσον βγήκε ένα, δύο, θα βγάλουν και ένα τρίτο. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως. Watch Dogs 2. Wolfenstein 2 The New Colossus. Πραγματικά δεν περίμενα ο Blazkowicz να τον σκοτώσει αυτή η στρατηγός. Βέβαια και άλλο στρατηγός υπήρχε κάποτε στο Wolfenstein το New Order, θα πούμε μετέπειτα γι' αυτό. Αλλά στο 2, The New Colossus, που και καλά ο Blazkowicz τον σώσανε οι δικοί του, ήταν στο υποβρύχιο. Ο Blazkowicz μετά ήταν παράλυτος, είχε χάσει πολύ αίμα. Βέβαια, να μου πεις, έφαγε ολόκληρη χειροβομβίδα πάνω του. Βέβαια, κατάφερε και πήρε τη Caroline την πανοπλία, αφού βέβαια οι άλλοι την σκότωσε την Caroline και εμείς ξεκινήσαμε πιο πολύ για να εκδικηθούμε την Caroline. Αλλά κατά τη διάρκεια της πορείας μας, όταν πήγαμε πίσω στο πατρικό μας, είδαμε τον πατέρα μας. Ειδοποίησε τους Γερμανούς, οι Γερμανοί μας πήρανε, μας εκτελέσανε μπροστά σε τόσο κόσμο και λέω και την ώρα, ρε φίλε, το παιχνίδι τελείωσε. Αλλά πραγματικά το τραβήξανε πάρα πολύ αυτοί εκεί πέρα που φτιάξαν το παιχνίδι. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ περίμενα, ας πούμε, ο Blazkowicz να συνεχίσει έτσι όπως είναι μέχρι το τέλος, αλλά να του κόβεις το κεφάλι, να τον βάζεις άλλο σώμα, το κεφάλι το βάζεις άλλο σώμα. Εκεί λίγο αηδίασα, δεν μ' άρεσε. Αλλά λέω εντάξει, γιατί μετά μ' άρεσε, γιατί λέω. Νέο σώμα, νέες δυνάμεις. Δηλαδή, μας είχαν βάλει μια πανοπλία που τρέχαμε και κουτουλάγαμε πάνω σε τείχους για να τους ανοίξουμε. Αυτό ήταν ωραίο. Η μουσική ήταν πάρα πολύ ωραία, τα όπλα πιο καλύτερα σε σχέση με τα άλλα Wolfenstein που είχα παίξει. Στο τέλος, πραγματικά είδα και έπαθα. Είχαμε δύο τεράστια ρομπότ, τα οποία αυτά τρελάθηκα, δεν ξέρω, φώναζα. Θα το δείτε και στο βίντεο, στο κανάλι. Φώναζα πάρα πολύ γιατί μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Έφαγα 3-4 ώρες για να τα περάσω. Στο τέλος, π.χ., όταν ανέβαινες πάνω στο πλοίο για να φτάσεις πάνω να σκοτώσεις κάποια εκεί πέρα, ας πούμε, ρομπότ, τα ρομπότ αυτά τα δώσαν όλα. Δεν πά να βάραγες με χειρομοβίδα, δεν πά να βάραγες με μπαζούκα, με οτιδήποτε, με άλλα, με σφαίρες, με φωτιά. Δεν πέθανε αυτά. Ο μόνος τρόπος για να τα νικήσεις αυτά τα ρομπότ ήταν απλά πιο πολύ να χτυπάς τα πόδια, από τα πόδια και γόντουσαν και μετά έχνες 2-3 γερές, κάτι καλά όπλα. Και εκεί πέρα, ας πούμε, άρχισα να καταστρεφόταν. Με το που καταστρέφηκε το πρώτο, εγώ τρελάθηκα, άρχισα και φώναζα. Ρε παιδιά, επόμενο είναι. Υπομονή στην υπομονή, όταν νικάς τον εχθρό μετά από τόσο τιτάνια προσπάθεια, τα δίνεις όλα και τα βγάζεις όλα. Αλλά πραγματικά το Wolfenstein το 2 ήταν ωραίο, είχε ωραία μουσική, ξαναλέω, με ενθουσίασε πάρα πολύ και πραγματικά δεν ξέρω αν θα βγει άλλο, αλλά αν θα βγει άλλο, πιστέψε με, θα είμαστε εκεί πέρα, το ευχαριστηθούμε. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με τους τίτλους αυτούς. Γιατί φέτος, ειδικά το 17, έβαλα 3 Wolfenstein στο κανάλι μου. Όπως ήταν π.χ. το Wolfenstein το 2, όπως είπα, το The New Colossus και το New Order. Το New Order ήταν το πρώτο Wolfenstein που βγήκε και καλά στα PC. Εντάξει, πήγαν και άλλα, ας πούμε, Wolfenstein παλιά στα PlayStation που παίζαμε, που ήταν, ας πούμε, το Wolfenstein The Return to the Castle Wolfenstein. Αλλά το New Order, πολύ απλά, ξεκίνησε ο πόλεμος. Ο Blazkowicz ξεκινάει σαν λογαγός, πάει στο βάση των Ναζί, εκεί πέρα, ας πούμε, πάλι δραπετεύει. Βέβαια, έκανε μια επιλογή εκεί πέρα, ας πούμε, ο Blazkowicz να επιλέξει ποιος από τους δύο θα θυσιάσει. Εγώ πιο πολύ θυσίασα τον γέρο για να ζήσει ο νέος. Ο γέρος τα έφαγε τα χρόνια του, τα νιάτα του τα έφαγε όλα. Άσε να ζήσει και λίγο πιτσιρικάς. Εκεί πέρα στο New Order ξεκινάει η περιπέτεια, προκειμένου εμείς και καλά να πολεμάμε εναντίον των Ναζί, μαζεύαμε την ομάδα μας για να πάμε να νικήσουμε μετά τον στρατηγό. Ο στρατηγός πραγματικά ήταν γερός επιστήμονας. Έκανε μεγάλες, ας πούμε, τρέλες. Έφτιαχνε ρομπότ με βάση με τα μυαλά, με τα ανθρώπινα τα μυαλά. Τα έβγαζε με έναν τρόπο για να τα βάλει μέσα στα ρομπότ. Όπως κατάφερε και έβγαλε το μυαλό του ανθρώπου που θυσιάσαμε, το οποίο αυτό είναι και καλά τον πολεμήσαμε στο τέλος. Όταν έγινε ένα ρομπότ και αυτός, προκειμένου εμείς να πολεμήσουμε τον φίλο μας. Και μετά ο στρατηγός πραγματικά στο τέλος του Wolfenstein The New Order ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά τελικά καταφέραμε και τον νικήσαμε και αυτόν. Και μετά, άλλο ένα ωραίο Wolfenstein ήταν το Wolfenstein The Old Blood. Το Old Blood δεν είχε καμία σχέση ούτε με Wolfenstein 2 The New Colossus, ούτε με το New Order. Απλά το Old Blood ήταν η προηγούμενη ιστορία από το New Order. Ήταν και καλά η αρχή, τα προκαταρτικά, για να ξεκινήσει το New Order. Γιατί μας έδινε και καλά πιο πολύ ότι ο Blazkowicz πήγε στο Castle Wolfenstein προκειμένου εκεί πέρα και καλά να βρει κάποια στοιχεία για τους Γερμανούς που είχε εκεί πέρα μέσα,
να πάει να νικήσει και να σώσει τους φίλους του που τον είχαν κλείσει πάλι σε φυλακή τον Μπλάσκοβιτς εκεί πέρα μέσα και προσπαθούσε και καλά από τον Γουλφενστάιν να πάει μετά να ξεκινήσει να ξεφύγει από εκεί πέρα, να τραπετέψει, να πάει στη γέφυρα, να πάει στο χωριό, να πάει μετά πάλι στους Ναζί που εκεί πέρα και καλά σκοτώσαν πάλι την ομάδα και καλά που ήταν και οι επαναστάτες. Ο μόνος που επέζησε ήταν ο Μπλάσκοβιτς και στο τέλος και καλά πολεμήσαμε ένα γιγαντιαίο ζόμπι που αυτό το ζόμπι κατάφερε και νίκησε, σκότωσε στην ουσία τον boss fight, το οποίο ήταν μια άλλη στρατηγός, άλλη γυναίκα, μια παχιά εκεί πέρα γυναίκα. Δεν πειράζει, πάει και αυτή. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Και μετά από εκεί πέρα προς το τέλος και καλά τον έπαιρνε η ομάδα του για να πάει με τα αεροπλάνα που ξεκινάει το Wolfenstein The New Order για να πάει στον πόλεμο. Και εκεί πέρα ξεκινάει η άλλη ιστορία. Πάει, ξεκινάει Wolfenstein Old Blood New Order και μετά πάει Wolfenstein 2 The New Colossus. Και εκεί πέρα τελειώνει το παραμύθι. Που στο τέλος εκεί πέρα στο The New Colossus στο Wolfenstein το 2 της κάνει μια ωραία πρόταση εκεί πέρα της Άνια, η Άνια τον απορρίπτει και εκεί πέρα τελειώνει το παιχνίδι. Πραγματικά ξαναλέω και το ξαναλέω, συνέχεια το λέω, ωραία παιχνίδια, ειδικά το Wolfenstein το 2 του The New Colossus. Ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο ξεκίνησα, θυμάμαι στην αρχή της χρονιάς του 17, ήταν το Batman Arkham Knight. Πέρσι το 16 είχαμε παίξει πιο πολύ το Batman Origins. Το Batman Arkham Knight πιο πολύ είχε επιπλέον και άλλα όπλα, νέα πανοπλία, περισσότερη ας πούμε δράση, περισσότερες περιπέτειες, περισσότερες αποστολές. Έπαιζες και πιο πολύ ακόμα και από το αυτοκίνητο του Batman. Το αυτοκίνητο του Batman πιο πολύ μας βοήθησε προκειμένου να πάμε σε κάτι ειδικούς γρίφους εκεί πέρα του Riddler, προκειμένου εμείς να βρούμε ακόμα ένα κλειδί για την Catwoman. Γιατί και την Catwoman λοιπόν ο Riddler την είχε πιάσει εχμάλωτη. Τέλος καλό να καλά εκεί πέρα, πιο πολύ καταφέραμε και σώσαμε και την Catwoman και σώσαμε και όλο τον Gotham. Αλλά πραγματικά είχα να πω ένα κακό. Λίγο προς το τελευταίο επεισόδιο, που λες ρε φίλε, τόσα πέρασα στο Batman Arkham Knight. Στο τέλος του επεισοδίου θα μου την κάτσει. Κι όμως μου την έκατσε στο τέλος του επεισοδίου. Γιατί πήρα λίγο ένα στιγμιότυπο από το YouTube προκειμένου να δείξω πώς ήταν ο τερματισμός, ο full του Batman Arkham Knight. Γιατί εγώ δεν είχα ολοκληρώσει όλες τις αποστολές. Ήθελα πιο πολύ να βάζω ένα παιχνίδι για να το τελειώνω γρήγορα, για να βάζω κι άλλο μετά στη θέση του. Και έτσι λοιπόν, όταν εγώ τελείωσα με το Σκέκτρο, ο οποίος και καλά ήταν ο Σκέκτρο αυτός ο οποίος τρόμαζε, είχε ένα ειδικό φάρμακο που τρόμαζε τον κόσμο, του βάζε ένεση και έβλεπε ο κόσμος ας πούμε παρεστήσεις. Η Poison Ivy εκεί πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ προκειμένου να ρουφήξει όλο αυτό το Poison το οποίο είχε βάλει ο Σκέκτρο με τα φυτά της, αλλά πέθανε δυστυχώς αυτή. Ο τελευταίος Τζόκερ, ο οποίος είχε καλά το αίμα του Τζόκερ, είχε ποτιστεί με το αίμα του Τζόκερ, ήταν ο Batman. Ο Batman λοιπόν είχε μαζέψει μερικούς Τζόκερ εκεί πέρα στο καταφύγιο του, οι οποίοι αυτοί καλά σκοτωθήκαν ένας με τον άλλον. Αλλά ο τελευταίος Τζόκερ ήταν ο Batman. Και έτσι λοιπόν ο Σκέκτρο, όταν του βάλε ας πούμε πιο πολύ το φάρμακο στον Batman, ήταν στην ουσία λες και ξύπνησε ο Τζόκερ μέσα στο μυαλό του Batman και εκεί πέρα έγινε μια μάχη. Ο Batman κατάφερε και νίκησε τον άλλο του τον εαυτό που ήταν ο Τζόκερ. Και έτσι λοιπόν τον κλείδωσε για πάντα σε μια φυλακή και τον έδιωξε μακριά από το μυαλό του. Αλλά δυστυχώς όμως ο Σκέκρο στο τέλος πιο πολύ κατάφερε και έβγαλε τη μάσκα από τον Batman. Και έτσι λοιπόν ο Batman πιο πολύ αναγνωρίστηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος. Και ξέραν ποιος ήταν ο Batman. Κακό αυτό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρω αν θα βγάλουν κι άλλο Batman Arkham Knight, αλλά γιατί στο τέλος όταν τελείωσε το παιχνίδι, βγήκε εκεί πέρα ένας δαιμονισμένος Batman που και καλά αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει να είναι το επόμενο παιχνίδι. Άμα υπάρξει κι άλλο παιχνίδι Batman, εντάξει θα είμαστε εκεί πέρα, θα το παίξουμε κι αυτό. Batman Arkham Knight λοιπόν. Ένα ωραίο παιχνίδι το πραγματικά το οποίο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ήταν το Doom το 4. Το Doom το 4 ήταν το πρώτο παιχνίδι που ξεκίνησα ας πούμε την χρονιά του 17. Ήθελα πάρα πολύ να βάλω το Doom το 4. Το Doom το 3 εγώ το είχα παίξει πιο πολύ σε Xbox 360. Μεγάλη περιπέτεια για το Doom το 3. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ για το Doom το 3, για το 4 θα μιλήσουμε. Απλά προαναφέρω ότι στο Doom το 3 είχε μεγάλη περιπέτεια, αν και βρισκόμασταν στο Mars, στον Άρη, δεν ξέρω σε ένα πλανήτη εκεί πέρα ήμασταν. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, είδα και έπαθα. Μένε έπρεπε να ακούσω ας πούμε και τα τηλέφωνα, έχει και πάρα πολλούς boss fight. Στο 4, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τη μουσική που είχε, με ενθάρρυνε να συνεχίσω, γούσταρα π.χ. να σκοτώνω δαίμονες και γούσταρα πάρα πολύ να σκοτώνω και ζόμπις και είχαμε μόνο 2 boss fight. Αυτό ήταν το μόνο αρνητικό, ήθελα και άλλα boss fight. Εγώ π.χ. νίκησα το Cyber Demon και στο τέλος νίκησα τη Mind Spider. Που είναι καλά ο τελικός. Γιατί απλά εμείς κυνηγούσαμε την Ολίβια. Ωραία η φωνή, ας πούμε, του καθηγητή του γιατρού του ρομπότ μας έλεγε. Ωραία τα όπλα, ειδικά, ας πούμε, το BFG.
ήταν ας πούμε η κορυφή των όπλων που υπήρχε στο Doom το 4. Αλλά η περισσότερη ας πούμε καλή μάχη που είχα δώσει ήταν ας πούμε όταν είχα πάει στην κόλαση, που εκεί πέρα όταν σου βγαίνουν όλοι οι δαίμονες, εσύ απλά μην κάθεσαι σε ένα σημείο, πρέπει να πηγαίνεις πέρα δόθε προκειμένου ας πούμε να μην σε πετυχαίνουν εύκολα. Αλλά εκεί πέρα είχα αρκετούς θανάτους, έχω να πω. Προσπαθούσα με μεγάλη στρατηγική να καταφέρω να επιβιώσω και που και που ας πούμε κατάφερα και επιβίωνα στο τσακ με λίγη τύχη. Αλλά πάλι αυτό ήταν και ένα ωραίο πράγμα, γιατί λέω κοίτα να δεις πόσα έδωσα, πόσα έκανα για να καταφέρω να νικήσω αυτούς τους δαίμονες. Τελικά μου άρεσε πάρα πολύ το Doom το 4, βγάλετε και ένα Doom 5, δεν θα έχω πρόβλημα. Τα παλιά τα Doom που έπαιζα κάποτε, θυμάμαι το 90 όταν βγήκε το πρώτο το Doom, ήταν ωραία και αυτά, είχαν αρκετά όπλα και θυμάμαι ειδικά ένα το, ήταν στο Nintendo 64 θυμάμαι, το Doom 64 που εκεί πέρα ας πούμε πάλι είχες ωραία όπλα, αλλά θυμάμαι ο τελικός πραγματικά όταν πήγες να νικήσεις αυτή τη μαμά άλλη, να το πω έτσι, να πας νικήσεις καλά αυτό το boss fight, αυτό το εξωγήινο, ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Υπήρχε και εκεί πέρα ας πούμε BFG, όλα αυτά που βλέπεις ας πούμε σαν τρισδιάστατα στο Doom το 4, υπήρχαν και στο Doom 64 τότε, εκείνη την εποχή. Σαν Doom 64, πραγματικά ξαναλέω πάλι, είχε ωραία μουσική, ωραία περιπέτεια, έβρισκες πάρα πολλά κλειδιά, πολύ αίμα. Εντάξει, το γούσταρα, ήταν ένα παιχνίδι πιο πολύ για να γουστάρεις. Όχι για παιδιά, για μεγάλους, ενήλικες. Σε ενθάρρυνε, ξαναλέω, αλλά είχε αυτό το μειονέκτημα. Ξαναλέω, είχε μόνο δύο boss fight. Δεν μ' άρεσε αυτό. Θα προτιμούσα, ας πούμε, και άλλους boss fight. Doom 4. Μετά, Lara Croft και The Guardian of Light. Lara Croft. Για Lara Croft θυμάμαι στο κανάλι μου έχω βάλει μόνο 4 παιχνίδια. Πέρσι είχα βάλει πιο πολύ το Lara Croft, ένα παιχνίδι απλό, αλλά φέτος έβαλα το The Rise of the Tomb Raider, το Guardian of Light και τον Temple of Osiris. Το Guardian of Light, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το Lara Croft Guardian of Light. Η κυρία Lara λοιπόν πήγε σε ένα ναό. Γιατί η κυρία αυτή είναι αρχαιολόγος. Της αρέσει η περιπέτεια και να ανακαλύπτει. Είναι στο αίμα της στην ουσία. Πήγε σε ένα ναό. Βρήκε ένα δόρυ μεγάλο, ακόντιο να το πούμε έτσι. Μέσα από αυτό το ακόντιο ξύμισε ένας κακός από ένα τάφο. Αλλά μεν ξύμισε και ακόμα ένας σύμμαχος, ένας καλός φίλος. Που εκεί πέρα τώρα η Lara ξεκίνησε όλη την περιπέτεια προκειμένου να κυνηγήσει αυτόν τον κακό, που στο τελικό επεισόδιο πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν στα παιχνίδια και το κάνουν αυτό το πράγμα. Όταν βάζεις ρε φίλε ένα boss fight, εντάξει ρε φίλε, έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά όχι τόσο πολύ. Στο τέλος π.χ. δεν είχα καθόλου θυμάμαι σφαίρες και καθόμουν και πολεμούσα τον καθένανε μόνο με το ακόντιο, προκειμένου να πεθάνει για να πάρω σφαίρες και δυνάμεις με ταυτόχρονα. Αλλά στο τέλος θυμάμαι τον boss fight αυτός, ρε πας εδώ τον χτυπάς, τον σκοτώνεις, πας εκεί τον σκοτώνεις, πας εκεί πέρα τον σκοτώνεις, δεν πέθαινε. Είχε φάει 7 θανάτους και θυμάμαι με τον 8ο θάνατο τότε λες ρε φίλε ολοκληρώνω το παιχνίδι. Είχε μυστήριο, πάρα πολύ. Πήξα σε μερικά σημεία που ας πούμε πήγαινα εδώ, πήγαινα εκεί, δεν έβρισκα ας πούμε τη λύση και αναγκαζόμουν πιο πολύ να το σταματήσω το επεισόδιο για να δω κάπου αλλού τη λύση. Σε κανένα YouTube και από εκεί πέρα. Αυτό το πράγμα έκανα. Είχε πολύ μυστήριο. Έσπαγα το κεφάλι μου, λέω δεν πάω να το συνεχίσω. Αλλά το Lara Croft το Guardian of Light ωραία ξεκίνησε και ωραία τελείωσε. Στο τέλος π.χ. όταν εμείς καταφέραμε να νικήσουμε τον κακό μας, αποχαιρετάει ο φίλος μας, του δίνουμε το ακόντιο και πάει ξαναγυρνάει πίσω στην παλιά του ζωή. Στους νεκρούς πήγε μάλλον ο κύριος. Λοιπόν, αυτό ήταν πιο πολύ το Lara Croft, The Guardian of Light. Mad Max. Mad Max βέβαια υπήρχαν και παλιές ταινίες εκεί πέρα. Όπως βγήκε τώρα, ας πούμε, πιο πολύ μια ωραία ταινία πρόσφατα στο 17 το Mad Max, το Mad Max Fury Road. Λες να το κάνουμε και ταινία. Δεν ήταν, ας πούμε, το παιχνίδι ίδιο με την ταινία. Το παιχνίδι ήταν τελείως διαφορετικό. Απλά ξεκινούσε και καλά ο Max με το αυτοκίνητό του, τον κλέψανε. Πολέμησε και καλά με τον τελικό. Τελικός και καλά μετά, ας πούμε, του πήρε το αμάξι του. Του βάλε μια μαχαιριά εδώ πέρα πάνω ο Max. Το οποίο δεν κατάλαβα πώς δεν πέθανε ο κύριος αυτός εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι δυνάμεις είχε. Το σκυλί που ξεκινήσαμε στην αρχή ήταν εναντίον μας. Έγινε ο καλύτερος πιστός μας φίλος. Μετά βρήκαμε τον Jump Bucket. Ένας εκεί πέρα καμπούρης. Τεχνικός, μηχανικός. Δεν ξέρω τι ήταν αυτός. Του άρεσε πάρα πολύ τα μηχανικά εκεί πέρα με τα αυτοκίνητα. Ξεκινάμε την περιπέτεια. Ο Max ήταν τελείως γυμνός. Από όπλα, από πανοπλίες, πραγματικά όταν πήγε να πάει να παίξει ξύλο με μερικούς εκεί πέρα εχθρούς, αν δεν είχε γεμάτο το παγούρι σου, ήσουν τελειωμένος. Στην πορεία μετέπειτα, εγώ προτού ανοίξω ένα νέο επεισόδιο, εγώ off camera κατάφερνα και προσπαθούσα νύχτες ατελείωτες, γι' αυτό δεν έπαιζα.
Minecraft, γιατί δεν ξεκίνησα και τα Photoshop tutorials όπως είπα στην αρχή, γιατί πρέπει να παίξω αυτό το παιχνίδι, αυτό και αυτό για να τα προχωρήσω, να τα τελειώνουμε γρήγορα. Να βάλουμε και άλλα παιχνίδια στο κανάλι μας. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που άνοιγα ένα εκεί πέρα επεισόδιο για το Mad Max, τον βλέπατε ας πούμε αναζωογονημένο με upgrades πάνω του με πανοπλίες. Πραγματικά βοηθήσανε πάρα πολύ αυτές οι πανοπλίες για να το συνεχίσουμε το παιχνίδι, όπως και το αμάξι. Γιατί κατά τη διάρκεια που έπαιρνε στα αμάξι, στην πέθανε και ας πούμε και άλλοι αυτοκινητιστές για να σε σκοτώσουν, να σου πάρουν ας πούμε κάποιο σημαντικό αντικείμενο από πάνω σου. Είχαμε και το jump bucket που ας πούμε του δώσαμε και άλλα όπλα και άλλα εφόδια. Με το jump bucket ας πούμε είχαμε το χαρπού κάνον, είχαμε ας πούμε τον μπαζούκα που σκοτώναμε τα αυτοκίνητα από μακριά. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό το όπλο, γιατί στο τέλος, πιο πολύ, όταν ο Max πήγε να εκδικηθεί τον κακό που συνάντησε στο πρώτο επεισόδιο, σκεφτείτε ένα πράγμα. Αν δεν είχα κάνει εγώ τα upgrades, δεν θα μπορούσα να τον νικήσω έτσι εύκολα. Πραγματικά στο τέλος, όταν εγώ έκανα τα upgrades, τον νικήσαμε σε 5 λεπτά. Και τα αυτοκίνητά του που είχε εκεί πέρα, δίπλα του για να τον βοηθήσουν, η άμυνα είναι και καλά, οι bodyguards του, ας το πούμε έτσι. Τους φάγαμε στο πιτς φυτίλι όλους, όπως και τον ίδιο. Πραγματικά βγάλαμε από τα πλάγια τα fuels, τους ρίξαμε, πιάσαν φωτιά, καταστρέφηκε τα αμάξι. Αλλά τελικά μετά από τόσα που του κάναμε αυτού του τέρατος, ας πούμε, και για του final boss, πάλι κατάφερε και παίζησε. Αλλά πάλι ο Max όμως μετά κατάφερε και του έβγαλε αυτό το πράγμα και μόνο εκεί πέρα πέθανε. Λες και ρε φίλε, αν δεν το βάζαμε αυτό εδώ πέρα, δεν θα πέθανε άμα δεν το βγάζαμε. Τέτοια φάση. Είχε πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια εκεί πέρα στην έρημο Mad Max. Υπήρξαν και μυστήρια τα οποία τα βρήκαμε μετέπειτα. Η καραμπίνα, πραγματικά την αναπτύξαμε όπως που είχε και τα ρούχα του. Βάλαμε πανοπλίες, το αμάξι του π.χ. ειδικά στο τέλος. Τώρα του βάλαμε επιπλέον τουρμπίνες, επιπλέον καύσιμα, επιπλέον πετρέλαια, ζάντες. Τα πάντα. Βάλαμε και τα κρανία. Είχαμε μια μηχανάρα μπροστά, ρε παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Βάλαμε και τη μηχανή καινούργια εκεί πέρα. Έβαλα την τελευταία που υπήρχε. Δηλαδή το αμάξι το κατά ανέπτυξα πάρα πολύ και στο τελευταίο επεισόδιο το χάρηκα πάρα πολύ σε σχέση με τα άλλα προηγούμενα επεισόδια. Γενικά με αυτοκίνητα μ' άρεσε να ασχολούμαι πάρα πολύ. Αλλά ο Max πραγματικά στο τέλος, στο τελευταίο επεισόδιο, όταν του είχα βάλει όλα αυτά που είπα πριν, πραγματικά με κάθε turbo boost, ας το πούμε έτσι, είδαινα, έβλεπα, έδινα full και το γούσταρα πάρα πολύ και το έλεγα κιόλας. Λοιπόν, Mad Max. Ori and the Blind Forest. Ήταν παλιό παιχνίδι, ήθελα να το βάλω στο κανάλι μου. Το είχα παίξει παλιά, δεν είχα ας πούμε την καταγραφικό που είχα τώρα. Το είχα παίξει πάρα πολύ παλιά, αλλά όχι με τόσο καλά γραφικά. Ένα σκιουράκι ήταν, ένα ζωάκι το οποίο είχε δραπετέψει από ένα δέντρο, το οποίο ήταν και καλά η πηγή του φωτός. Το έσωσε ένα παιδί, χοντρό εκεί πέρα, παίζανε μαζί, γίνανε φίλοι, σαν αδέρφια, ήταν η οικογένεια μαζί. Και μετά, όταν και καλά, ας πούμε, το κακό το πουλί έκανε αυτό που έκανε, έδιωξε το φως από το δέντρο μετά, ας πούμε, απομονώθηκε εκεί πέρα λίγο πιο πολύ και άζε και μαραινότανε. Και πιο πολύ όλη εκεί πέρα η περιοχή άρχισε και καλά, ας πούμε, να μαυρίζει. Γινόντουσαν γεμάτη αγκάθια, υπήρξαν βάτη με δηλητήριο. Όσο όλα αυτά και εκεί πέρα πέρασε, ας πούμε, ο Ori και κατάφερε, ας πούμε, να επιβιώσει από όλο αυτό το κακό. Και μετά, ας πούμε, προς το τέλος στο βουνό που εκεί πέρα με τη λάβα που έπρεπε εμείς και καλά να πάμε να σώσουμε το πνεύμα εκεί πέρα, άλλο που έπρεπε να κάνουμε, μας κυνηγούσε το πουλί απεγνωσμένα που στο τέλος όταν μας έπιασε, η αγάπη που είχε το παιδί με αυτό το σκιουράκι έριξε στο πουλί ότι εφόσον τα παιδιά του πεθάνανε από αυτό το φως του Ori, προκειμένου να σώσει το τελευταίο αυγό που υπήρχε, έπρεπε να πάει να θυσιαστεί το ίδιο το πουλί εκεί πέρα. Μεν το έκανε αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι διδακτικό, πάρα πολύ διδακτικό, γιατί μας δίδασκε πιο πολύ ότι η αγάπη νικάει κάθε είδους κακό. Ακόμα και ο πιο κακός άνθρωπος μπορεί να γίνει ο καλύτερος σε αυτή τη ζωή. Ωραίο παιχνίδι, διδακτικό, μου άρεσε πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραία γραφικά είχε. Μετά, το Rise of the Tomb Raider. Πάρα πολύ ωραία γραφικά, σε σχέση με το παλιό το Tomb Raider που είχα παίξει πέρσι. Στο 17, το Rise of the Tomb Raider. Όλοι μας, ας πούμε, η τέτοια ήταν προκειμένου εμείς να πάμε να βρούμε ένα χάρτη, το οποίο μας τον κυνηγούσαν, ας πούμε, και άλλοι κακοί. Υπήρξαν και προδοσίες. Αυτοί που μας υποστηρίζαν μας προδώσανε, κλασικά πάντοτε. Αλλά η Λάρα σε σχέση με το προηγούμενο ας πούμε παιχνίδι που είχε ξεκινήσει ας πούμε με μια ομάδα και με αυτοί κάποιοι επιζήσαν, άλλοι πεθάνανε, σε αυτό το παιχνίδι δεν υπήρξε κάποιος θάνατος συγκεκριμένος. Η Λάρα κατάφερε και επιβίωσε όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε εκεί πέρα μέσα. Αλλά πραγματικά αυτή η γυναίκα, ρε φίλε,
χτυπώντας εδώ, χτυπώντας εκεί, τόσο ξύλο που τις ρίξανε. Εμένα μου τα είχαν κάνει αυτά τα πράγματα, θα είχα πάει στο νοσοκομείο στο ΚΑΤ. Θα ήμουν κατάκριτος εκεί πέρα για 2-3 μήνες. Αλλά η Λάρα είναι Λάρα. Κατάφερε και επιβίωσε. Δεν λέω όχι. Αλλά πραγματικά ήταν πιο καλύτερο παιχνίδι από το περσινό το Tomb Raider. Πιο καινούργια όπλα, πιο ωραία γραφικά, πιο πολύ δράση, άγχος. Έβλεπες, ας πούμε, προχωρούσες σε κάτι ψηλά βουνά που από κάτω υπήρχαν γκρεμοί. Και στο προηγούμενο υπήρχαν, αλλά αυτή ήταν πιο απότομη. Και άλλα μυστήρια και άλλοι κόμβοι, τόμβοι. Ας το πούμε έτσι. Το οποίο και καλά μπορούσε η Λάρα να πάει να διαβάσει τείχους, να διαβάσει τα πάντα. Ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. Βγάλετε και ακόμα ένα ακόμα Rise of the Tomb Raider. Δεν ξέρω πώς θα το πείτε. 2-3. Βγάλετε εκεί πέρα ένα τίτλο για να το παίξουμε κι εμείς εδώ πέρα. Μετά. Sonic Adventure 2. Πάρα πολύ παλιό παιχνίδι, αλλά ήθελα να το βάλω στο κανάλι μου. Είχε ωραία μουσική. Ήθελα να θυμηθώ κάτι από τα παλιά. Ήθελα όποτε ανοίγω το κανάλι μου να το βλέπω εγώ. Όποιος άλλος, ας πούμε, θέλει να το θυμηθεί, μπορεί να το μπει μέσα να το δει. Δεν είχε τα τέλεια γραφικά. Είναι κάποτε μια δεκαετία ήταν αυτό το παιχνίδι. Το οποίο εγώ αυτό το είχα παίξει πιο πολύ στο Dreamcast. Αλλά λέω, εφόσον το είδα εκεί πέρα στο Steam ότι πήγε, λέω, θα το πάω να το βάλω και αυτό για να μην το ξεχάσω. Ήθελα να το βάλω στο κανάλι μου. Ο Sonic συναντάει το Shadow. Ο Shadow και ο Sonic, δύο ιστορίες διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες και καλά στο τέλος ενώνονται σε μια ενιαία ιστορία, προκειμένου και καλά να νικήσουν μετά τον κακό, που αυτός ήταν ο παππούς του Robotnik, που και καλά ήθελε να βάλει το Space Colony Ark να χτυπήσει πάνω στη γη. Μετά με το Chaos Emerald, ο Shadow και ο Sonic ενωθήκαν μαζί για να σώσουν τον πλανήτη αυτόν εκεί πέρα. Μετά, Sonic Generations. Δεν περίμενα ποτέ να δω τον παλιό, τον προγενέστερο, τον κλασικό, τον Sonic, ο οποίος ήταν σε 2D φάση να τον κάνουν 3D και μικρό, να τον ενώσουν και καλά με τον μεταγενέστερο τον Sonic για να πάνε εναντίον ενός κακού που και καλά στο τέλος ήταν ο Robotnik. Ποιος άλλος από όλους, και ο παλιός και ο καινούργιος. Ενωθήκανε μαζί για να πάνε και καλά να καταστρέψουν τον κυπέρα τον κόσμο. Αλλά ενωθήκαν πιο πολύ ο μεταγενέστερος με τον προγενέστερο Sonic, προκειμένου να πάνε να νικήσουν τον κακό. Ωραίες πίστες, ωραία μουσική. Τι κάνανε, συνδυάσανε τα παλιά με τα καινούργια και βγάλανε ένα νέο παιχνίδι το οποίο λεγόταν Sonic Generations. Α, και έχει βγει άλλο ένα ωραίο παιχνίδι τώρα, έχει βγει το Sonic Forces νομίζω. Αυτό σίγουρα το βάλουμε στο κανάλι μας το 18. Όχι τώρα όμως, σιγά σιγά. Τώρα θα μπουν άλλα παιχνίδια, κάποια στιγμή όμως θα φτάσουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Sonic Generations, δεν είπα πάρα πολλά, δεν τίποτα το σπουδαίο, απλά πιο πολύ. Ο Sonic τρέχει πάρα πολύ και απλά πηδάει σε ορισμένα σημεία για να μαζέψει ορισμένα δαχτυλίδια για να πάρει δυνάμεις. Έχει και το Turbo Boost νομίζω, έχει το Boost σε Boost φάση και καλά που τρέχει πιο πολύ. Το Boss Fight, θέλω να πω κάτι τελευταίο, τα Boss Fights ήταν δύσκολα όσον αφορά πιο πολύ τα τελευταία τα Boss Fight. Και καλά όταν συνάντησα το Dragoon, ένα Draco Dragoon λεγόταν κάπως εκεί πέρα, που ήταν σε στυλ, ας πούμε, ρομπότ, που το έλεγε ο Robotnik, ο μεταγενέστερος. Εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολο γιατί πραγματικά, αν και είχε ταχύτητα, έπρεπε σε ορισμένα σημεία να πηδήξει την κατάλληλη στιγμή για να νικήσει αυτό το δράκο. Αλλά στο τέλος, πραγματικά η μουσική ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα πίεζε να νικήσει τον Egg Timer, όπως λεγόταν έτσι. Πραγματικά, με όλη αυτή την παρέα που είχαμε εκεί πέρα, τους φίλους μας, μας ενθαρρύναμε και καλά για να μπορέσουμε και καλά αυτοί οι δύο οι Sonics να πάνε να νικήσουν αυτό τον κακό. Sonic Generations. Transformers Rise of the Dark Spark. Πέρσι είχαμε το War for Cybertron. Τώρα έχουμε Transformers Rise of the Dark Spark. Πάρα πολλές αλλαγές κάνανε. Βέβαια έχει βγει και άλλο ένα Transformers. Θα το βάλουμε στο 18 μέσα αυτό. Αλλά σε αυτό το Rise of the Dark Spark συναντήσαμε πιο πολύ νέους Transformers, ειδικά ένα Samurai, ο οποίος είχε αυτό το Samurai με μια κίνηση χαράκωνε, ας πούμε, 5-6 όχι Autobots νομίζω, κάπως αλλιώς δεν κότσανε κακοί. Στην πορεία μεν κόλλαγε λίγο το παιχνίδι, δεν ξέρω τον λόγο και τι έκανα. Το σβήνα και το ξανά άνοιγα. Υπήρξε και εκεί πέρα κάποια τεχνικά προβλήματα. Είχαμε, αλλά καταφέραμε βέβαια όμως εμείς να τα προχωρήσουμε δίχως κανένα πρόβλημα προς το τέλος. Αλλά πραγματικά είχε βρει, ρε παιδιά, ο Optimus, θυμάμαι, ένα μεγάλο γιγάντιο ρομπότ που γινόταν και καλά ένα Tyrannosaurus Rex. Ένα T-Rex. Γινόταν νομίζω ένα T-Rex μεγάλος. Ήταν ένας γίγαντας εκεί πέρα, ας πούμε, σαν ρομπότ που ήταν εκεί πέρα, που ήταν σύμμαχος του Optimus, που πήγαινε, δεν καταλάβαινε τίποτα και νίκαγε συνεχώς τους κακούς. Ένα καλό που είχε αυτό το παιχνίδι, το οποίο το είδα,
ήταν το εξής. Δεν σου έδινε την επιλογή όπως είχε κάποτε το War for Cybernet που σου έλεγε ποιο θες να επιλέξεις, τους καλούς ή τους κακούς. Και τι έλεγες, θα επιλέξεις τους κακούς, μετά θα επιλέξω τους κακούς για να ολοκληρώσω όλο το παιχνίδι. Στο Rise of the Dark Spark, πιο πολύ έβαλε στην ιστορία μέσα και τους καλούς και τους κακούς, δίχως να σου δίνει ας πούμε το περιθώριο να τα επιλέξει με ποια μεριά θες να πας. Σου δίνει το δικαίωμα πιο πολύ και να ασχοληθείς να παίξεις το παιχνίδι σαν να ήσουν και κακός και καλός. Το Rise of the Dark Spark, τι ήταν αυτό, και καλά ας πούμε πιο πολύ ένα ας πούμε ρομπότ κατάφερε και πήγε πήρε ένα μαύρο Dark Spark, το οποίο αυτό τον έκανε κακό. Με αυτό το Dark Spark είχε πάρα πολλές δυνάμεις, γι' αυτό και βέβαια στο σαν final boss που είχα από στο τέλος που ο Optimus κυνηγούσε να νικήσει αυτόν τον κακό στο τέλος, πραγματικά είδα και έπαθα. Είναι αυτό που λέω, σαν boss fight, σαν final boss fight, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και στο τέλος πραγματικά ήθελε μια ορισμένη τεχνική προκειμένου ας πούμε να νικήσει τον κακό. Αλλά στο τέλος τι είδαμε, όταν ο Optimus νίκησε τον κακό με τον Dark Spark, μετά από εκεί πέρα και ύστερα, όταν έδιωξε τον Dark Spark, αυτό το Dark Spark πήγε πιο πολύ στο παρελθόν. Πήγε στο παρελθόν και καλά ο Optimus είχε άλλη μορφή και καλά είδε που ερχόταν τον Dark Spark. Εκεί πέρα κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Και πάνω απ' όλα, ξέχασα να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά τα Transformers, είχε μια εναλλαγή μεταξύ μέλλον και παρελθόν. Είχε και αυτό το κάκο. Εντάξει, δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Θέλω πιο πολύ να δω πως ήταν κάποτε ο Optimus, πως έπαιζε, πως έκανε, τι όπλα είχε. Και μετά, ας πούμε, όταν γινόταν η μεταλλαξή του, γινόταν ολόκληρη Νταλίκα εκεί πέρα. Ωραίο παιχνίδι, δεν λέω όχι. Θα βάλουμε και τώρα και το τρίτο, το Transformers, που θα μπούμε στο 18 μέσα που λέγεται, νομίζω, Fall of Cybertron. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Ένα παιχνίδι ωραίο, το οποίο πραγματικά ήταν σαν παραμύθι. Είχα παίξει το Train το 2 κάποτε, το Train το 3, είχε ένα καλό. Μπορούσες να μετακινηθείς σε οποιαδήποτε περιοχή γύρω-γύρω εκεί πέρα μέσα στην πίστα που η οποία βρισκόσουν εσύ. Σε έβαλε μέσα ακόμα και στο βιβλίο μέσα, που ήταν και καλά να δείξει πώς ξεκίνησε το Train. Που βέβαια οι τρεις ήρωές μας, ο μάγος, η κλέφτα, η Αμαζόνα μάλλον πρέπει να λέγονταν, και ο άλλος ο μονομάχος εκεί πέρα, πήγαν όλοι μαζί εκεί πέρα προκειμένου ας πούμε να πάνε να πιάσουν τον κακό. Πως βέβαια στο τέλος τι είδανε και καλά, ότι το Train αυτό που τους μιλούσε ήταν ο κακός. Και τους παρέσυρε σε μια μεγάλη περιπέτεια προκειμένου μετέπειτα μετά από όλα αυτά που κάνανε αυτοί οι τρεις ήρωές μας να καταφέρουν να ξεφύγουν τον κακό. Και να καταλάβουν μετά ότι τόσο καιρό ότι καλά, ότι ποιος ήταν ο κακός, ποιος ήταν ο καλός. Μεγάλη διαφορά είχε το Train το 3 σε σχέση με το Train το 2. Το Train το 2 και καλά κυνηγούσε να πάει να σώσει μια γυναίκα που ήταν η αδερφή της κακιάς. Που στο τέλος, ας πούμε, πολεμούσε συναγγικά ο Δράκο. Εδώ πέρα πιο πολύ σε έβαλε, ας πούμε, στο παιχνίδι. Είχε ωραίες, ας πούμε, πίστες, είχε πολλά μυστήρια. Αλλά για να προχωρήσεις έπρεπε να ολοκληρώσεις και άλλες πίστες που αυτό εγώ το έκανα off camera. Τώρα, για να το ολοκληρώσει αυτό το παιχνίδι το Train το 3, πιο πολύ ήθελε να ολοκληρώνεις μικρές πίστες για να πηγαίνεις μετά στις μεγάλες. Και στο τέλος ήταν και καλά ποιος ήταν, ξαναλέω, από το Train ο κακός. Και μετά, αν δεν ξέρω αν θα βγάλουν Train 4, που εκεί πέρα ξεκινάει η περιπέτεια για να νικήσουν τον κακό τον μάγο. Αυτά πιο πολύ όσον αφορά τα παιχνίδια, όλα αυτά που παίξαμε μέσα στο 17, Free Games, Free Games, Demo Games και τα παιχνίδια τα κανονικά. Παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια σε σχέση με πέρσι. Όχι, βάλαμε τα διπλά, τα δεκαπλάσια βάλαμε. Και συνεχίζω. Horror παιχνίδια. Βάλαμε horror παιχνίδια μέσα, προκειμένου να δείξουμε για λίγο ποια είναι η κακιά πλευρά, να τρομάξουμε λίγο, να δούμε και εμείς πώς είναι, ας πούμε, να παίζουμε ένα horror παιχνίδι. Έχω να πω το εξής, πρωτού ξεκινήσουμε να λέμε και τα παιχνίδια. Στα horror τα παιχνίδια, πραγματικά υπήρξαν ορισμένα σημεία που τραντάθηκα λίγο, τρόμαξα, μου φύγανε λίγο τα ακουστικά, δεν το έδειξα, απλά τα άκοψα και ένα σημεία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τρομάζω να το δείχνουμε κιόλα. Αλλά σε μερικά σημεία που ας πούμε τρόμαζα, μπορεί να μην φαινότανε, αλλά εγώ τρόμαζα και το έλεγα. Σε αυτά τα σημεία τρόμαζα πάρα πολύ. Στα χώρα τα παιχνίδια είχα βάλει, ας πούμε, πιο πολύ το Behind You, ένα ωραίο χώρο παιχνίδι demo, το οποίο και καλά εκεί πέρα προσπαθούσε να επιβιώσει από ένα δαίμονα, κρατούσε ένα φαναράκι, μη σε έβλεπε, σε έπιανε, σε σκότωνε, τελείωνε το παιχνίδι. Αυτό ήταν το Behind You, το Case Animatronics. Μου σπα στα νεύρα. Ήταν και γενικά ένα παιχνίδι που και καλά ένας σεκιουριτάς έπρεπε να φυλάξει μια περιοχή εκεί πέρα μέσα σε ένα σπίτι, που εκεί πέρα μέσα κάποιος κακός του έκανε μια πλάκα. Του είχε βάλει εκεί πέρα μέσα ορισμένα ρομπότ, τα οποία αυτά τα ρομπότ ήταν προγραμματισμένα προκειμένου να τον σκοτώσουν. Έπρεπε εσύ να κρύβεσαι μέσα σε ντουλάπια, έπρεπε εσύ να
τρέχεις μη σε πιάσουνε, μη σε πάρουν είδηση, μη σε πιάσει το μάτι τους, να κάνεις αποστολές σου, ήταν και καλά πιο πολύ ένα horror παιχνίδι για survival, για επιβίωση. Που στο τέλος πιο πολύ, όταν εσύ τελείωνες το παιχνίδι, έπρεπε να βγεις έξω από το κτίριο, γιατί μας είχαν κλειδώσει μέσα με κάποιο κωδικό και έπρεπε εσύ τώρα να επιβιώσεις μετά από τέσσερα, νομίζω, ρομπότ, τέσσερα ρομπότ έπρεπε να επιβιώσεις για να βρεις το κλειδί και να βγεις έξω. Εγώ αυτό δεν το κατάφερα. Γιατί πραγματικά, ρε να το προσπαθήσω, ρε να το κάνω, ρε να το ράνω, δεν μπορούσα. Πήγαινα εδώ, πήγαινα εκεί, το είπα κιόλας. Λέω, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Για να παίξω αυτό το παιχνίδι έπαγα 6 ώρες. Λέω, ως εδώ, δεν πάει άλλο. Ωραίο παιχνίδι, τρομακτικό, αλλά πραγματικά πολύ δύσκολο για να επιβιώσεις. Emily Wants to Play. Άλλο ένα ωραίο παιχνίδι, όπως π.χ. ήταν και το, όπως και το Case Animatronics, έτσι και το Emily Wants to Play. Εδώ είχε την Emily. Τρεις κούκλες. Και μία η Emily. Σιγά σιγά, όταν περνούσε η ώρα, σου βάζε και μία επιπλέον κούκλα. Στην κούκλα με το κοριτσάκι, το κοίταζες. Στην κούκλα με τον κλόουν δεν κουνιώσουνα. Και ο Τσέστερμαν έπρεπε να μην είσαι στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν. Αλλιώς έπεφτε πάνω σου. Όταν έφτανε η ώρα 4, είχες και τις τρεις κούκλες. Στην 5η ώρα έπρεπε να αντιμετωπίσεις τώρα και την Έμιλι και τις κούκλες. Δύσκολο. Εγώ το έφτασα μέχρι ένα σημείο και λέω, παιδιά, μέχρι εκεί. Δεν μπορώ παραπάνω. Emily Wants to Play. Evil Possession. Ένας, ας πούμε, εξορκιστής πήγε σε ένα σπίτι. Εκεί πέρα υπήρξε ένα κακό πνεύμα που κοιμόταν σε ένα κρεβάτι. Και τι γίνεται λοιπόν, εμείς έπρεπε να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε τα αντικείμενα για την τελετουργία, προκειμένου εμείς να νικήσουμε αυτό το κακό το πνεύμα. Τι συγκεντρώσαμε, κεριά, συγκεντρώσαμε αντικείμενα. Έπρεπε να τα βάλουμε εκεί, να πούμε τις προσευχές. Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, σε κυνηγούσε και η δαίμονας. Και μετά τι σου έλεγε, θέλω να ανοίγεις τα σιρτάρια από κάθε εκεί πέρα ντουλάπα. Και οπουδήποτε αλλού υπήρχε σιρτάρι για να βρει κάποια κλειδιά. Είδα και έπαθα. Που λέω μετά στο τέλος του επεισοδίου ότι και καλά με κατάλληλο πείσμα, λέω θα καταφέρω να το νικήσουμε. Και τα καταφέραμε και το τελειώσαμε το παιχνίδι. Και λέω και στο τέλος μου σπάσα τα νεύρα. Πραγματικά ήταν δύσκολο παιχνίδι, αλλά τα καταφέραμε και το τερματίσαμε. Home Sweet Home. Έπαιξα πιο πολύ το τρέιλερ. Πάλι ήταν πιο πολύ ένα survival horror, γιατί η αυτή κοπελιά έβγαινε μέσα από τους τοίχους. Προκειμένου να έρθει κατά πάνω σου για να σε σκοτώσει. Έψαχνα, ας πούμε, να βρω μερικά σημεία, κάποια κλειδιά, κάποιες μπαταρίες, νομίζω θυμάμαι, τις έβρισκα, αλλά στο τέλος πραγματικά τρόμαξα. Το έδειξα κιόλας προς το τέλος του επεισοδίου. Όταν έφτασε σε ένα σημείο, φτάνω στην έξοδο, πέφτει ντουλάπα πάνω εκεί πέρα, με το που γυρνάς απότομα, παπ, σου σκάει κατά πάνω σου. Εκεί πέρα τρόμαξα. Εντάξει, λέω, εκεί πέρα κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Όλο παιχνίδι, αλλά πραγματικά. Έπαιξα το τρέιλερ, το κανονικό παιχνίδι το έχω παίξει. Για μένα πραγματικά μου φτάνει πάρα πολύ το Home Sweet Home, το τρέιλερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μέχρι εκεί πέρα, είναι αρκετό μου είναι για μένα. Το Hollat, από την άλλη μεριά, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Hollat λέγεται αυτό το χώρο. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Πήγαινε από εκεί πέρα, από εκεί πέρα. Λες, ρε, πού θα πάω. Πηξίδα δεν μου δίνεις. Καμία αποστολή δεν μου δίνεις. Ακολουθούσα κάποια βήματα, κάποια στιγμή μου σκάγε μύτη, ένα καυσαέριο κίτρινο. Μου είχε γεμίσει κάποιο εχθρό, έπεφτε πάνω μου, με νίκαγε. Δεν υπήρχε λύση, δεν υπήρχε δρόμο να ακολουθήσω, δεν υπήρχε κατεύθυνση πουθενά. Και λέω, ρε φίλε, εφόσον τα έχω κάνει όλα, πες μου πού να πάω. Δεν ήξερα πού να πάω, και λέω, άστο εδώ πέρα, να δείξουμε και καλά, το παίξαμε το παιχνίδι. Αυτό πιο πολύ. Το Hollat δεν με ενθουσίασε και πάρα πολύ σαν παιχνίδι, σε σχέση με τα άλλα χώρο. Αυτό πιο πολύ όσον αφορά το Hollat. Little Nightmares. Πραγματικά εύχομαι να μην είχα ποτέ τέτοιους εφιάλτες, γιατί το να βλέπω εγώ έναν να παίρνει παιδιά να τα τυλίγει για να κάνει σουβλάκια, τα έχω δει όλα. Αλλά αυτά τα πράγματα τα βλέπω μόνο στους εφιάλτες μου. Ένα παιδί, θυμάμαι, με ωραίο σκουφάκι κίτρινο, προσπαθούσε να επιβιώσει όλη αυτή την κατάσταση μέσα και τους επισκέπτες και να επιβιώσει μετά από τους μάγειρες. Και από έναν με μακριά χέρια, από αυτού στήριγε τα σουβλάκια. Και προς το τέλος, για να νικήσεις αυτή τη μάγισσα, έπρεπε να πας να κλέψεις ένα καθρέφτη, να τη το δείξεις και να τη σκοτώσεις. Το μόνο πράγμα που κατάφερε να τον σώσει αυτό το πιτσιρικά το μικρό, ήταν η πείνα του. Άμα πεινούσε, δεν ήξερε τι έτρωγε. Έτρωγε εκείνο, έτρωγε το άλλο. Έφαγε τη μάγισσα, πήρε τις δυνάμεις της και μετά προχωρούσε
ωραία και παλικαρίσια μπροστά από όλους τους κακούς εκεί πέρα και τους έπαιρνε την ψυχή. Και κάπου εκεί πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Αλλά πραγματικά εύχομαι να μην μου τύχουν αυτά στους χειρότερους μου εφιάλτες. Roots of Insanity. Ένα παιχνίδι πιο πολύ που σχετίζεται με έναν γιατρό, ο οποίος αυτός κυνηγούσε ζόμπι, πάρα πολλά ζόμπι. Αυτά τα ζόμπι ήταν οι ασθενείς του, οι οποίοι αυτά τα ζόμπι μετατρεπόντουσαν έτσι, γινόντουσαν ζόμπι, επειδή ο πατέρας του ήθελε να σώσει τη μάνα του που πέθαινε και προκειμένου να την ξαναξυπνήσει, επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, έκανε πειράματα σε κάποιους εκεί πέρα ασθενείς, μέχρι να ξυπνήσει και καλά τη μάνα του. Δεν τα κατάφερε, έκανε συνεχώς σε πειράματα. Όταν εμείς το ανακαλύψαμε, δεν μας άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβα ένα πράγμα όμως, το οποίο μου έμεινε για πορεία. Στο τέλος, όταν εγώ βγήκα έξω στην πεδιάδα και σκότωνα τα ζόμπι, αυτά τα ζόμπι ήταν άνθρωποι. Άρα εγώ έβλεπα παρεστήσεις. Δεν μου έδειξε το παιχνίδι ότι εγώ έπαιρνα κάποιο φάρμακο. Οπότε κάπου λίγο εκεί πέρα μπερδεύτηκα. Αλλά τελικά ήταν και ένα χώρο παιχνίδι που ήξερα τι έχω να αντιμετωπίσω. Δεν πεταγόντουσαν απότομα τα jump scares προκειμένου να με τρομάξουν. Οπότε δεν θεωρώ ότι τρόμαξα και πάρα πολύ. Αλλά ήταν ενδιαφέρον γιατί ας πούμε σκότωνα πολλά ζόμπι, με κυνηγούσαν σαν να παίζα ας πούμε Resident Evil, τα παλιά Resident Evil που ήταν στα PlayStation μορφή. Witch Skin ήταν και καλά ένα demo παιχνίδι που πάνω σε αυτό τι έπρεπε να κάνεις. Σε έβαζε μέσα σε ένα σπίτι. Άνοιγες τις πόρτες. Έμπαινες μέσα στα δωμάτια. Έπρεπε να βρεις μερικά κλειδιά, να κρυφτείς κατάλληλα προκειμένου να μην σε βρει μια κουκλίτσα μικρή, που άμα σε έβρισκε αυτή, το παιχνίδι τελείωνε. Αλλά είχε ένα κακό ελάττωμα. Δεν ξαναξεκινούσες πάλι από το ίδιο σημείο, ξαναξεκινούσες πάλι από την αρχή. Πάρα πολύ κακό, αυτό δεν μ' άρεσε. Και λέω εντάξει, να το παλέψω, να το προχωρήσω, να το τερματίσω, δεν τα κατάφερα. Αλλά υπήρξε μια στιγμή που πραγματικά εγώ τρόμαξα. Γιατί για να δεις εάν σου έρχεται η κούκλα, έπρεπε να κοιτάς μέσα από την κλειδαριά. Κοιτούσες μέσα από την κλειδαριά, για μια στιγμή κοιτάω μέσα εγώ από την κλειδαριά. Και σκάει απότομα η κούκλα. Εκεί τρόμαξα. Όπως είπαν ας πούμε και μερικοί ας πούμε YouTubers, και καλά φίλε, την ώρα που έσκασε πάνω το jump scare που σε είδε εκεί πέρα η κούκλα, εγώ χαίστηκα πάνω μου. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο τρομακτικό, αλλά τρομακτικό ήταν πιο πολύ όταν ας πούμε κοιτούσες από την κλειδαριά να δεις άμα σου έρχεται αυτή. Εκεί που πετάχτηκε απότομα, εκεί ήταν το πιο τρομακτικό σημείο για μένα. Ναι. Λοιπόν, Witch Skin. Ένα ωραίο παιχνίδι τελευταίο που είχα βάλει στο κανάλι μου είναι το Parko, The Park. Εκεί πέρα μία κυρία είχε παρεστήσεις. Αυτή έχασε το γιο της μέσα στο πάρκο. Μέσα στο πάρκο πήγαινε. Έκανε τα τρενάκια της, έπαιζε τα παιχνίδια της, πήγε στη ρουλέτα τη μεγάλη, πήγε ψηλά. Υπήρξαν κάποιες παρεστήσεις που είχε, γιατί αυτή έπαιρνε φάρμακα. Έπαιρνε πολλά φάρμακα και είχε παρεστήσεις και με αυτόν τον τρόπο στο τέλος, όταν φτάσαμε σε μερικά σημεία να βλέπουμε να πέφτουν αίματα τους τοίχους, να βλέπουμε κούκλες, να βλέπουμε στιλέτα, να βλέπουμε μαχαίρια, καταλάβαμε στο τέλος ότι αυτή η γυναίκα τα είχε χαμένα, γιατί όταν είδε το γιο της ξαπλωμένο εκεί πέρα στο πάρκο, σε ένα ειδικό σπίτι που πραγματικά σε πήγαινε όλο και πιο βαθιά, σκότωσε το ίδιο της το παιδί αυτή η γυναίκα. Και στο τέλος είπε και καλά πως πέθανε, δεν θυμάμαι. Η γυναίκα ήταν υπό την επηρεία εκεί πέρα ναρκωτικών, ηρεμιστικών, δεν ξέρω τι ήταν, ήταν τρελή πάντως η γυναίκα. Και κατάλαβε, μάλλον πιστεύω θέλω να καταλάβω ότι κατάλαβε, ότι η ίδια σκότωσε το παιδί της. Αυτά όσον αφορά πιο πολύ το πάρκο, The Park λεγόταν αυτό εκεί πέρα. Υπήρξαν και άλλα ας πούμε χώρο παιχνίδια, όπως π.χ. το Bendy and the Ink Machine. Ήταν πιο πολύ ένα χώρο παιχνίδι. Στην αρχή δεν ήξερα αν είναι χώρο παιχνίδι, αλλά μετέπειτα όταν το είδα, γιατί λέω πρέπει να είναι κανένα καρτουνίστικο, γιατί έβλεπα ας πούμε μέσα στο παιχνίδι εικόνες από Mickey Mouse, Goofy κτλ. Λέω ας το βάλω πιο πολύ στην κατηγορία των χώρων. Υπήρξαν μερικά σημεία που τρόμαξαν, όταν π.χ. σκάσε μύτη πάνω μου εκεί πέρα το Bendy, πώς λεγόταν το Bendy, μάλλον έτσι λεγόταν Bendy. Όταν πήγαινα εγώ ας πούμε να δω τη μηχανή που έβγαζε το μελάνι, το είχαν κόψει εκεί πέρα, ας πούμε το είχαν κλείσει με ξύλα. Με το πάω να δω λίγο τη μηχανή εκεί πέρα τι συμβαίνει, παπ, σκάει ο Bendy και τρόμαξα. Γέμιζε όλο το δωμάτιο με μελάνια και σηκώθηκα και έφυγα. Εντάξει, επιβίωσαν και αυτό εκεί πέρα ας πούμε το παιχνίδι, αλλά αυτό το παιχνίδι έχει και άλλα chapters που και καλά πρέπει να πληρώσει. Εγώ έπαιξα πιο πολύ ένα demo πιο πολύ πάνω σε αυτό. Boogeyman. Boogeyman, ένα απλό παιχνίδι ήταν εκεί πέρα,
χορό, το οποίο και καλά έπρεπε να κοιτάζεις πιο πολύ σε διάφορα μέρη του δωματίου σου, προκειμένου να πετάς το φακό πάνω στον Boogeyman για να τον διώξεις και καλά. Σε μερικά σημεία το έχανα πάρα πολύ, απλά είχε πει το εξής πράγμα, ήταν μια κούκλα και μου έλεγε να προσέχεις πιο πολύ να κοιτάς τα μάτια του που είναι κίτρινα, γιατί σε μερικά σημεία σου έκλεινε το φως και φακό να είχες μέχρι να πάρεις μπαταρία και να γυρίσεις, ο άλλος που σου είχε βγει από ορισμένα σημεία. Από εκεί πέρα για να τον διακρίνεις έπρεπε πολύ απλά να βάλεις λίγο πιο πολύ να δεις τα μάτια του, προκειμένου και καλά να τον χτυπήσεις για να σκοθεί να φύγει. Ήταν πάλι και καλά πιο πολύ ένα χώρο παιχνίδι για επιβίωση. Μόνο αυτό. Το Daylight ήταν ένα παιχνίδι, το πρώτο χώρο παιχνίδι που είχα παίξει, θυμάμαι, όσον αφορά τα χώρο, τα games. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχα βάλει στο κανάλι μου σαν χώρο παιχνίδι. Το Daylight ήταν ένα πάλι θέμα επιβίωσης και περιπέτειας που έπρεπε και καλά να επιβιώσεις βρίσκοντας ορισμένα, ας πούμε, κλειδιά, μυστήρια, χαρτιά, αλλά σε κυνηγούσε πάντοτε μία μάγισσα, το οποίο σου είχε κάνει και κακό, μάλιστα, σου είχε κάνει και κακό πάνω στο σώμα σου, σε είχε πιο πολύ βάλει ένα κακό ξόρκι, κατάρα, για να επιβιώσεις εσύ από αυτό, έπρεπε να μην την πλησιάζεις. Άμα την πλησίαζες, σε σκότωνε, ωραία και απλά. Υπήρξε μια στιγμή που θυμάμαι που ήμουν στη φυλακή, εκεί πέρα στο παιχνίδι, που απότομα γυρνάω και την είδα μπροστά μου και πέρα τρόμαξα. Και το είπα και την ώρα, παιδιά, τώρα αυτό λέω, αυτό τρόμαξε πάρα πολύ. Αλλά και πάλι ήταν ένα παιχνίδι πιο πολύ επιβίωσης. Αυτό όσον αφορά πιο πολύ το Daylight. Το καλύτερο παιχνίδι πραγματικά, αν και παλιό, μια κάποτε χρονιά, ήταν το Logos of Fear. Είχα παίξει ένα Logos of Fear τώρα, είχε και άλλο επιπλέον, ας πούμε, συνέχεια. Ήταν και καλά ένα ζωγράφο. Προχωρούσε, με το Ancestor ανεβοκατέβαινε, άλλαζε συνεχώς Logos, γι' αυτό πως έρχεται και το παιχνίδι Logos of Fear. Ανέβαινε, κατέβαινε τα Logos. Εκεί πέρα είχε κάποιες παραισθήσεις. Αλλά όμως, φίλε, αυτές οι παραισθήσεις ήταν πάρα πολύ αρρωστημένες. Για κάποιον που έχει πολλά ψυχολογικά, καλύτερα να μην το δει αυτό το παιχνίδι. Γιατί υπήρξαν και ορισμένες στιγμές που, ας πούμε, είχε πολλές κούκλες, είχε πολλά, ας πούμε, ζόμπι, κάποια, σε κάποια σημεία κάποια παράθυρα και είχε και μια μεγάλη κούκλα σαν ζόμπι, αυτό ήθελα να πω, που και καλά σε έπνιγε, σε σκότωνε. Στο τέλος, ας πούμε, μετά από αυτή τη μεγάλη τιτάνια προσπάθεια για να ξεφύγει, αυτός ο άνθρωπος είδε τον πίνακά του και είδε και καλά ότι ο πίνακας ζωντάνεψε, δεν τον έφτιαξε όπως ήθελε. Όλη του η τέτοια ήταν πιο πολύ η περιπέτειά του για να φτιάξει, να τελειοποιήσει ένα πίνακα. Δεν το κατάφερε αυτό, λέει, τζάμπα, για καλά προχώρησα για να τελειώσω αυτόν τον πίνακα. Γενικά αυτό το παιχνίδι, τρομακτικό, όχι δύσκολο, πολλά μυστήρια, μεγάλες περιπέτειες, αλλά πραγματικά όποιος έχει ψυχολογικά καλύτερα να μην το δει, γιατί είναι πολύ τρομακτικό, θεωρώ εγώ. Roots of Evil, The Taylor. Σε αυτό βέβαια υπήρχε μια γυναίκα, η οποία, ας πούμε, αυτή η γυναίκα ήταν, ας πούμε, τρελή μεν, γιατί ήταν η γυναίκα ενός άντρα, αυτός τον άντρα έχουμε εμείς τώρα στο παιχνίδι. Όταν αυτός ο άντρας έβρισκε ένα αντικείμενο μέσα σε αυτό το σπίτι, θυμόταν ότι αυτό το χάρισε στη γυναίκα του, αυτό το έκανε δώρο στη γυναίκα του, αυτό είχε κάνει αραβόνα στη γυναίκα του. Αλλά αυτός όμως είχε καλέσει και μια babysitter, που η babysitter κόλλαγε στον άντρα αυτόν. Αυτό δεν άρεσε στη γυναίκα. Που στο τέλος βέβαια και τους δύο τους σκότωσε. Γιατί η κυρία ζήλευε. Έμεινε έγκυος, έχασε το παιδί. Η άλλη ήταν ερωτευμένη με αυτόν. Φοβήθηκε καλά μην τον εχάσει τον άντρα της και έτσι του έκανε ολόκληρο πόλεμο. Αυτό ήταν πιο πολύ το Roots of Evil, The Taylor. Slender the Arrival. Ο Slenderman. Χαρακτήρα να τον πω, ζόμπι να τον πω. Και καλά ήταν, ας πούμε, προχωρούσε, ας πούμε, ο χαρακτήρας, εμείς δηλαδή, προχωρούσαμε σε διάφορα μέρη, εργοστάσιο, ήμασταν σε σπίτι, ήμασταν σε σπηλιά, ήμασταν στη θάλασσα, ήμασταν όπου κι αν ήμασταν, έσκαγε μύτη ο Slenderman, μας κοίταζε, αν τον κοιτάζαμε επίμονα, έκανε χιόνια όλη την οθόνη, χάναμε το παιχνίδι, ξαναξεκινάγαμε από την αρχή. Υπήρξε σε ένα ορισμένο σημείο που και καλά ο Slenderman δεν με άφησε και πραγματικά όπου και αν πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και έπεσε πάνω μου και πραγματικά πέθανα μεν, αλλά πήγα σε άλλη πίστα. Ήταν και καλά προκαθορισμένο να γίνει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι αυτό. Εντάξει, σαν Slenderman δεν τρόμαξα και πάρα πολύ, απλά έπρεπε εγώ να του ξεφύγω. Δεν ήταν από κάτι το οποίο και καλά το έβλεπα για να τρομάξω ή απότομα θα μου σκάγε μπροστά μου. Ήταν ένα θέμα απλά επιβίωσης πιο πολύ ο Slenderman. Και το τελευταίο horror παιχνίδι που είχα βάλει ήταν το Resident Evil 7. Το trailer. Το οποίο το Resident Evil το 7 δεν το περιμένα, ας πούμε, μετά από τόσα Resident Evil που έχω παίξει να το κάνουν και horror. Γιατί στην ουσία αυτό το παιχνίδι μου το κάνανε horror. Resident Evil 7. Έμπαινε ο άλλος μέσα στο
σπίτι, έπρεπε εμείς να επιβιώσουμε μέσα από αυτό το σπίτι, το οποίο στο τέλος και καλά σκάει μύτη. Ένας μας δίνει μία και λέει καλώς ήρθες στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Αν το παίξω, θα δω πραγματικά ποια ήταν η πραγματική αλήθεια. Γιατί μας σκότωσε, τι μας έκανε. Και τι πρέπει εμείς να κάνουμε για να επιβιώσουμε. Απλά θέλω να πω, η κουζίνα ήταν χάλια, το μπάνιο ήταν χάλια, το πατάρι χάλια. Πραγματικά, άνοιγε την κατσαρόλα και έβλεπε μέσα σκουλίκια. Λες ρε φίλε, τι τρώνε αυτοί εδώ μέσα. Πας στο μπάνιο. Όλα ήταν μαύρα μέσα, τίγκα στη βρωμιά. Αλλά από εκεί μέσα, λες, πρέπει να βρω ένα κλειδί, πρέπει να βρω ένα όπλο, πρέπει να βρω ένα σημειωματάριο, κάτι. Αλλά θέλω να πω το εξής πράγμα. Το Resident Evil 7 είναι ιδιαίτερα τρομακτικό γιατί σε ορισμένα σημεία που ας πούμε προχωρούσα για να βγω από ένα σαλόνι, ας πούμε, στο διάδρομο περπατούσε και καλά ένα ζόμπι και τρόμαζες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά πιο πολύ τα horror, τα games. Παίξαμε πάρα πολλά και παιχνίδια και horror παιχνίδια. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή του επεισοδίου αυτού του τελευταίου, ότι παιδιά, παίξαμε παιχνίδια, όχι απλά τα τριπλασιάσαμε, τα δεκαπλασιάσαμε. Αλλά, κάτι τελευταίο. Έχω να πω το εξής. Βάλαμε στο κανάλι μας και κάποιες συνθέσεις υπολογιστών, το οποίο βέβαια, σε μερικούς οι συνθέσεις αυτές είναι σημαντικές και τους αρέσουν κιόλας, έχω να πω. Βάλαμε κάποιες συνθέσεις, όπως π.χ. βάλαμε το Aerocool QS240, ωραίο κουτί. Δεν θέλω να πω αναλυτικά πράγματα, θα πω πιο πολύ ονομαστικά το ποια κουτιά βάλαμε μέσα στο κανάλι μας. Βάλαμε, ξαναλέω, το Aerocool QS240, το Battlehawk, βάλαμε το Bitfinex IG Score, βάλαμε το Bitfinex Colossus, Cooler Master Masterbox Lite 3.1, Corsair Carbide Clea 400C, Bitwide Dark Base Pro 900, Corsair Carbide Spec 04. Βάλαμε ακόμα και το NZXT Phantom 240 και πάνω απ' όλα το πρώτο επεισόδιο που έκανα είναι που εξηγούσα αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα, αυτό το θρυλικό μηχάνημα, το κουτί μου, το Half Stack 935. Ό,τι και να γίνει, εάν στο μέλλον μου πούνε κάποιοι, έλα να παρουσιάσεις αυτό το κουτί, θες να το βάλεις αυτό το κουτί, να το έχεις μόνιμα, θα τους πω εντάξει, θα σου το παρουσιάσω. Δεν λέω όχι. Θα σου το πω τι έχει. Τα μεν και τα δεν, μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα. Αλλά εγώ κουτί δεν αλλάζω. Γιατί για να φτιάξω εγώ αυτό το κουτί, είδα και έπαθα. Για μένα αυτό το κουτί το έχω αγαπήσει πάρα πολύ και για να το φτιάξω αυτό, ξαναλέω, είδα και έπαθα. Έβαλα 10 συνθέσεις στο κανάλι μου. Θα βάλω και άλλες πιο πολλές στο κανάλι εκεί πέρα για να έχουμε μπόλικες εκεί πέρα. Ό,τι νέο κουτί βγαίνει, και υπάρχει λόγος που το λέω αυτό, γιατί μερικοί μου λέγανε το εξής από σχόλια από κάτω. Ξέρεις κάτι. Βάζεις ένα καινούριο κουτί. Αυτό το κουτί που παρουσιάζεις σαν καινούριο στο κανάλι σου είναι παλιό. Οπότε δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το παρουσιάσεις. Εγώ ξέρεις τι λέω πάνω σε αυτό. Όπως το είχα πει, ας πούμε, και στο The Road So Far, όπως και σε μια σύνθεση που είχα κάνει. Βάζω παλιά κουτιά, το επιλέγω εγώ. Όμως, αυτά που βάζω μέσα στο κουτί, τα εξαρτήματά του μέσα, το φορτικό, μητρική, καταγραφικών, σκληρή δίσκη, είναι καινούρια. Οπότε, εγώ αν επιλέξω αυτό το κουτί, έχω τους λόγους μου. Θέλω να παρουσιάσω το οποιοδήποτε κουτί, αν και παλιό, να του βάλω μέσα καινούργια εξαρτήματα για να του δώσουμε αξία. Βάλαμε καινούργια κουτιά και μεταγενέστερα κουτιά. Πάντοτε πιο πολύ έβαζα μια σύνθεση μέχρι 1000 ευρώ. 1200 το maximum το πολύ. Γιατί θες να βάλεις καλά πράγματα μέσα, αλλά να έχουν και πιο πολύ καλές ενέργειες να κάνουν, να έχουν αξία για να σου προσφέρουν και σένα μετά μια βοήθεια για τις εργασίες που θες εσύ να κάνεις μέσα σε αυτό. Αλλά, ξαναλέω, αν επιλέγω εγώ ένα κουτί παλιό, μέσα θα βάζω τα τελευταία, τα πρόσφατα εξαρτήματα που έχουν βγει. Αυτό το πράγμα είναι η σύνθεσή μου. Και πάνω απ' όλα, στη σύνθεσή μου παρουσιάζεται και έρχεται και ο μάγος, στο οποίο σε αυτό εκεί πέρα ο μάγος, ξαναλέω, βγαίνει έξω, βρίσκει τα εξαρτήματα, μου τα φέρνει, τα βλέπω, τα αναλύουμε και μου τα παρουσιάζουμε, ξαναλέω εγώ και αυτός, σε εσάς, για να δείτε και καλά μια σύνθεση που έχουμε κάνει εμείς. Τι προτείνουμε σαν Game Boxers, εγώ και ο μάγος. Game Boxers είμαστε εγώ και ο μάγος. Πιο πολύ αυτό ήθελα να πω όσον αφορά τη συνθέση των υπολογιστών. Τα είπαμε όλα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Εγώ συνεχίζω να υπάρχω. Δόξα τω Θεώ, πραγματικά το 17 επιβίωσα από μια κατάσταση της υγείας μου που είχα. Κατάφερα και βγήκα νικητής.
ήταν κόντεψα λίγο πιο πολύ να πάθω πολλά προβλήματα με την υγεία μου, αλλά δυστυχώς δεν σταμάτησα ποτέ εγώ να παίζω. Ο μάγος υπήρχε και πέρσι και φέτος, γιατί με αυτόν ξεκινήσαμε το κανάλι μας. Εκεί που ξαφνικά λέω έπαιζα, έκανα λίγο στο Facebook, σχεδίαζα. Σκάει με την κυπέρα αυτός και μου λέει: όπα, έλα μαζί μου να δημιουργήσουμε τους game boxes. Και έτσι λοιπόν βγήκαμε εδώ πέρα σαν game boxes στο κανάλι. Το μετέπειτα που ακολουθεί από εδώ και πέρα είναι και καλά η πλήρη, ας πούμε, τέτοια που μπορούμε να δούμε όλα τα παιχνίδια τα οποία παίξαμε. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Στο τέλος θα σας αποχαιρετήσουμε εγώ και ο Μάγος. Έχω να πω το εξής, σαν τελευταίο, ότι καλά είναι δύσκολες εποχές, 2017. Ξαναλέω, πέρασα πάρα πολλά, δύσκολη χρονιά για μένα. Αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να παίζω. Επιβίωσα στη ζωή μου έτσι. Το λέω και το εννοώ. Γιατί κάθε τι που κάνω εγώ, όπως οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο, όταν π.χ. πραγματικά πιστεύει, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Εγώ εύχομαι τώρα από μεριάς μου καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Θα έρθουν καλύτερες μέρες, πάλι ξαναλέω. Δεν θα σταματήσω ποτέ να παίζω. Πάντα θα υπάρχω εδώ πέρα, κοντά σας, σαν game boxers. Θα συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Ό,τι βγαίνει καινούργιο παιχνίδι θα το παίζουμε, νέοι τίτλοι κτλ. Οτιδήποτε. Θα κάνουμε συνθέσεις, θα βάλουμε και καινούργια πράγματα, ας πούμε, στο κανάλι μας το 18. Ευελπιστώ πρώτα ο Θεός. Θα βάλουμε και ένα VR ωραίο. Με το Oculus, όλοι το ξέρετε ποιο είναι. Θα βάλουμε ακόμα και κάποιες νέες, ας πούμε, σειρές, όπως π.χ. ειδήσεις στο Game Boxers. Μπορεί να βάλω κι άλλα, ας πούμε, επεισόδια τα οποία μπορεί να φτιάχνω υπολογιστές. Να δείχνω και πιο πολύ, να δείχνω πιο πολύ μια μητρική. Άμα παίρνω εγώ κάτι, εγώ στην ουσία, να το παρουσιάζω, να το αναλύω. Οι συνθέσεις υπολογιστών θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα και τα μαγικά τα βίντεο, στα οποία τα βάζω. Εντάξει, έτσι πιο πολύ για χαβαλέ είναι αυτά, δεν το κάνω για κάποιο άλλο λόγο. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάλι καλά. Πώς πέρασε ένας χρόνος, δεν μπορώ να το καταλάβω. 2017, φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετάω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια πάνω απ' όλα και στους YouTubers που συνεχίζουν ακόμα με τα κανάλια τους και παίζουν. Καλή επιτυχία και σε μεγάλα τα κανάλια, ό,τι θέλουν. Εγώ εδώ πέρα θα είμαι, αν θέλετε παραπεραιτέρω, ας πούμε, συνεργασία. Εγώ είμαι συνεχώς ανοιχτός για τα πάντα, για κάθε συμφωνία. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Τα ξαναλέμε, 2018, θα είμαι εκεί πέρα. Γεια σας και καλή συνέχεια.
και οι boxers τι μου κάνετε πως είσαστε. Το βίντεο αυτό αναφέρεται κυρίως πιο πολύ στο τέλος της χρονιάς του 2017, πράγμα το οποίο έχω να πω σε σχέση με πέρσι. Πιο πολύ τώρα είχαμε, ας πούμε, κάποτε ένα μικρόφωνο μέσα σε κάτι ακουστικά, το οποίο με αυτό μιλούσαμε, όχι τόσο πάρα πολύ καλά, και η κάμερά μας δεν ήταν και τόσο πολύ εξελιγμένη όσο είναι τώρα η σημερινή. Με βλέπετε πιο καλύτερα, και εδώ πάνω απ' όλα έχουμε και ένα ωραίο μικρόφωνο, το οποίο με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ όλο το 17, προκειμένου εγώ να μιλάω στα παιχνίδια, να μιλάω πιο όμορφα και καθαρά. Είναι το Razer Siren Pro, πάρα πολύ ωραίο, η Razer με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Και ακόμα εδώ πέρα και το κουτί μας είχε μεγάλες εξελίξεις. Κάναμε και τα upgrade μας, βάλαμε πάρα πολλά μέσα πράγματα. Όπως και γύρω-γύρω εδώ πέρα, αναπτύξαμε πιο πολύ το κανάλι μας σε εξοπλισμό πλήρη. Βάλαμε καινούριο γραφείο, βάλαμε καινούριο πληθωρολόγιο, μικρόφωνο όπως είπα τώρα. Οθόνες έχω βάλει 2 μέχρι στιγμής. Για να κάνουμε ακόμα και τα live stream μας που θα κάνουμε και καλά μετέπειτα του χρόνου του 2018. Τώρα, όσον αφορά το 2017, έχω να πω ήταν μια χρονιά η οποία. Πιο πολύ παίξαμε πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια. Σχεδόν πιο πολύ, όχι σχεδόν, όχι τα διπλάσια, τα τριπλάσια, τα δεκαπλάσια. Βάλαμε πάρα πολλά παιχνίδια μέσα. Γιατί πέρσι πιο πολύ είχα παρουσιάσει μια ωραία κάρτα γραφικών, η οποία αυτή ας πούμε ξεκλείδωσε όλα τα παιχνίδια τα οποία εγώ τους νέους τίτλους ήθελα να βάλω στο κανάλι μου. Το ευχαριστήθηκα πάρα μα πάρα πολύ, το χάρηκα. Και έτσι λοιπόν, όχι μόνο βάλαμε παιχνίδια καινούργια, βάλαμε ας πούμε και πιο πολλές συνθέσεις στο κανάλι, αλλά. Έχω να πω κάτι το οποίο ξέχασα να πω στην αρχή. Είχα πει πέρσι πιο πολύ ότι θα έβαζα ακόμα κι άλλα προγράμματα, θα τα εξηγούσα να τα κάνω tutorials, πράγμα το οποίο δεν το έκανα. Εδώ οφείλω μια συγγνώμη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαβάζεις και να δουλεύεις ταυτόχρονα, γιατί κουραζόμουν πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πτώμα από τη δουλειά, δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν μπορούσα να φτιάξω τα tutorials. Έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση πάνω απ' όλα, πιο πολύ ας πούμε να τα καταργήσω από το κανάλι μου, όλα αυτά τα tutorials που είχαμε κάνει όσον αφορά το Photoshop και το 3D Studio Max. Πάρα πολλούς βοηθούσαν, αλλά δύσκολο να το συνεχίσω, γιατί πρέπει πάνω σε αυτό ας πούμε να διαβάζεις πάρα πολύ, να εκπαιδεύεσαι ο ίδιος ας πούμε, για να τα παρουσιάσεις στο κανάλι σου, να τα αναλύεις, να βρίσκεις ας πούμε τις πιο πολλές λεπτομέρειες, να απαντάς στις απορίες. Δεν είχα χρόνο, πάρα πολύ δουλειά, δούλευα από το πρωί ως το βράδυ, πραγματικά κάθε χρήμα το οποίο έβγαζα, εγώ πιο πολύ έβαζα ένα καινούργιο πράγμα, ας πούμε αντικείμενο, εξοπλισμός, να το πούμε έτσι, για το κουτί μου εδώ πέρα, έβαζα πιο πολύ καινούργια παιχνίδια στο κανάλι μου, πιο πολύ το ευχαριστιόμουν έτσι. Έτσι ας πούμε λέω, ας τα αφήσω, λέω πιο πολύ τώρα τα tutorials, δεν χρησιμεύουν και πάρα πολύ, είναι μεν κάνεις ένα μάθημα, πάνω σε αυτό μαθαίνεις κάποια πράγματα, αλλά λέω, ας το καλύτερα, ας πάρεις ένα βιβλίο, ας δεις κάποια άλλα tutorial για να μάθεις πάνω σε αυτά, γιατί εγώ έτσι στην ουσία και εγώ έτσι έμαθα, πιο πολύ από τα tutorials πιο πολύ που διάβαζα έβλεπα από τους άλλους. Και οι boxers τι μου κάνετε πως είσαστε. Το βίντεο αυτό αναφέρεται κυρίως πιο πολύ στο τέλος της χρονιάς του 2017, πράγμα το οποίο έχω να πω σε σχέση με πέρσι. Πιο πολύ τώρα είχαμε ας πούμε κάποτε ένα μικρόφωνο μέσα σε κάτι ακουστικά, το οποίο με αυτό μιλούσαμε, όχι τόσο πάρα πολύ καλά, και η κάμερά μας δεν ήταν και τόσο πολύ. Και οι boxers τι μου κάνετε πως είσαστε. Το βίντεο αυτό αναφέρεται κυρίως πιο πολύ στο τέλος της χρονιάς του 2017, πράγμα το οποίο έχω να πω σε σχέση με πέρσι. Πιο πολύ τώρα είχαμε ας πούμε κάποτε ένα μικρόφωνο μέσα σε κάτι ακουστικά, το οποίο με αυτό μιλούσαμε, όχι τόσο πάρα πολύ καλά, και η κάμερά μας δεν ήταν και τόσο πολύ εξελιγμένη όσο είναι τώρα η σημερινή. Με βλέπετε πιο καλύτερα, και εδώ πάνω απ' όλα έχουμε και ένα ωραίο μικρόφωνο, το οποίο με βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ όλο το 17, προκειμένου εγώ να μιλάω στα παιχνίδια, να μιλάω πιο όμορφα και καθαρά. Είναι το Razer Siren Pro, πάρα πολύ ωραίο, η Razer με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Και ακόμα εδώ πέρα και το κουτί μας είχε μεγάλες εξελίξεις, κάναμε και τα upgrade μας, βάλαμε πάρα πολλά μέσα πράγματα, όπως και γύρω γύρω εδώ πέρα αναπτύξαμε πιο πολύ το κανάλι μας σε εξοπλισμό πλήρη. Βάλαμε καινούριο γραφείο, βάλαμε καινούριο πληθωρολόγιο, μικρόφωνο όπως είπα τώρα, οθόνες έχω βάλει 2 μέχρι στιγμής, για να κάνουμε ακόμα και τα live stream μας που θα κάνουμε και καλά μετέπειτα του χρόνου του 2018. Τώρα, όσον αφορά το 2017 έχω να πω ήταν μια χρονιά η οποία. Πιο πολύ παίξαμε πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια, σχεδόν πιο πολύ, όχι σχεδόν, όχι τα διπλάσια, τα τριπλάσια, τα δεκαπλάσια, βάλαμε πάρα πολλά παιχνίδια μέσα, γιατί πέρσι πιο πολύ είχα παρουσιάσει μια ωραία κάρτα γραφικών, η οποία αυτή ας πούμε ξεκλείδωσε όλα τα παιχνίδια τα οποία εγώ τους νέους τίτλους ήθελα να βάλω στο κανάλι μου, το ευχαριστήθηκα πάρα μα πάρα πολύ, το χάρηκα, και έτσι λοιπόν, όχι μόνο βάλαμε παιχνίδια καινούργια, βάλαμε ας πούμε και πιο πολλές συνθέσεις στο κανάλι, αλλά. Έχω να πω κάτι το οποίο ξέχασα να πω στην αρχή. Είχα πει πέρσι πιο πολύ ότι θα έβαζα
ακόμα και άλλα προγράμματα, θα τα εξηγούσα να τα κάνω tutorials, πράγμα το οποίο δεν το έκανα. Εδώ οφείλω μια συγγνώμη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαβάζεις και να δουλεύεις ταυτόχρονα, γιατί κουραζόμουν πάρα πολύ. Εγώ ήμουν πτώμα από τη δουλειά, δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν μπορούσα να φτιάξω τα tutorials. Έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση πάνω απ' όλα, πιο πολύ ας πούμε να τα καταργήσω από το κανάλι μου, όλα αυτά τα tutorials που είχαμε κάνει όσον αφορά το Photoshop και το 3D Studio Max. Πάρα πολλούς βοηθούσαν, αλλά δύσκολο να το συνεχίσω, γιατί πρέπει πάνω σε αυτό ας πούμε να διαβάζεις πάρα πολύ, να εκπαιδεύεσαι ο ίδιος ας πούμε, για να τα παρουσιάζεις στο κανάλι σου, να τα αναλύεις, να βρίσκεις ας πούμε τις πιο πολλές λεπτομέρειες, να απαντάς στις απορίες. Δεν είχα χρόνο, πάρα πολλή δουλειά, δούλευα από το πρωί ως το βράδυ πραγματικά, κάθε χρήμα το οποίο έβγαζα, εγώ πιο πολύ έβαζα ένα καινούργιο πράγμα, ας πούμε αντικείμενο, εξοπλισμός, να το πούμε έτσι, για το κουτί μου εδώ πέρα, έβαζα πιο πολύ καινούργια παιχνίδια στο κανάλι μου, πιο πολύ το ευχαριστιόμουν έτσι. Έτσι ας πούμε λέω, ας τα αφήσω, λέω πιο πολύ τώρα τα tutorials, δεν χρησιμεύουν και πάρα πολύ. Είναι μεν κάνεις ένα μάθημα, πάνω σε αυτό μαθαίνεις κάποια πράγματα, αλλά λέω άστο καλύτερα, ας πάρεις ένα βιβλίο, ας δεις κάποια άλλα tutorial για να μάθεις πάνω σε αυτά. Γιατί εγώ έτσι στην ουσία και εγώ έτσι έμαθα, πιο πολύ από τα tutorials πιο πολύ που διάβαζα έβλεπα από τους άλλους και τα βιβλία που διάβαζα ήθελα να πω. Τώρα, στο κανάλι μας ακόμα βάλαμε πιο πολύ φέτος horror παιχνίδια. Όπως ακόμα βάλαμε και συνθέσεις υπολογιστών, που πάνω σε αυτό ας πούμε ήμουνα εγώ και ο μάγος, που τον ξέρουμε ποιος είναι ο μάγος, το λέω και στις συνθέσεις υπολογιστών, βγαίνει αυτός έξω, πάει βρίσκει τα διάφορα αντικείμενα, διάφορα κομμάτια, τα φέρνει σε μένα, τα αναλύουμε, φτιάχνουμε το σύστημά μας, το εξηγούμε, λέμε την τελική τιμή που έχει στο τέλος. Θα τα πούμε και τώρα στη συνέχεια το τι έπαιξε με τις συνθέσεις υπολογιστών, γιατί υπήρξαν κάποια ψιλοπροβληματάκια όσον αφορά πιο πολύ για τη σύνδεση που έφτιαχνα, για την τιμή, ακόμα και για αυτά που έλεγα. Θα τα πούμε μετέπειτα. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω πιο πολύ να λέω όσον αφορά τα free τα παιχνίδια τα οποία βάλαμε στο κανάλι μας. Υπήρξαν κάποια παιχνίδια τα οποία δεν χρειαζόταν πληρωμή, χρειαζόταν πολύ απλά μια απλή εγκατάσταση. Έτσι, ξεκίνησα με ένα ωραίο, ξεκίνησα εντάξει, θα τα πω μπερδεμένα, γιατί τα έχω βάλει με τη σειρά, ήταν κυρίως πιο πολύ το Battleborn. Battleborn, ένα παιχνίδι κυρίως πιο πολύ που ήταν μια ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα κυνηγούσε τους κακούς, πήγαινε σε διάφορους πλανήτες, είχε εκεί πέρα και έναν καθηγητή. Όταν το έπαιξα, μου θύμισε πάρα πολύ Marvel. Μου θύμισε πάρα πολύ Spider-Man, όπως είχα παίξει πέρσι, ας πούμε. Το χάρηκα πάρα πολύ, αν και για free παιχνίδι. Δεν ήθελα να το συνεχίσω, απλά ήθελα πιο πολύ να το παρουσιάσω. Όπως ας πούμε και το demo, τα demo τα παιχνίδια τα οποία θα τα πούμε μετέπειτα. Τα free τα παιχνίδια τα έπαιρνα, δεν ήθελα να τα κάνω σειρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Απλά ήθελα πιο πολύ να δείξω μια αρχή γι' αυτό. Να δούμε, να το παρουσιάσουμε, να δούμε πώς είναι. Αυτό το παιχνίδι κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις, θέλω να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ξαναλέω. Είχε ωραίες περιπέτειες, ωραία όπλα. Πολύ καρτουνίδι.